ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή. Γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Μ' αρέσει που κάνουμε ασκήσεις αυτοπεποίθησης μόλις ανταμονόμαστε πριν βγούμε στον αέρα. Λέει ο ένας τον άλλον, α, σε βλέπω φρεσκότατο, α, σε βλέπω φρεσκότατη. Αν μας δει κανείς πως είμαστε τώρα τα μούτρα μας, νομίζω ακριβώς. Έχει καταλάβει την αλήθεια. Έχει καταλάβει ότι όλα αυτά είναι μια παραπλάνηση. Αλλά έτσι πρέπει να λέμε για να ξεκινάει καλά η μέρα. Ναι. Με τόνωση. Τόνωση, αλλά τότε νιώθουμε μέσα στις ψυχούλες μας, Ιωάννα μου, ποιος το ξέρει. Βγαίνει προς τα μέσα. Περνάμε κακά και αυτό ακούγεται. Περνάμε κακά, περνάμε νησταλέα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά τι να κάνουμε, σιγά σιγά θα αρχίσει να ανοίγει το ματάκι. Καλύτερα, καλύτερα από μένα εσύ, Ιωάννα, καλύτερα. Εντάξει, εσύ. Εντάξει, άντε ας πούμε ναι. Κοιμήθηκες, τι έκανες. Κοιμήθηκα σχετικά νωρίς μία η ώρα, αλλά πριν κοιμηθώ ακολούθησε μια περιπέτεια πάλι. Περί σου κάθε φορά σου συμβαίνει κάτι, σου συμβαίνει κάτι πάντα τρίτη βράδυ πριν έρθει στην εκπομπή. Ακριβώς. Συνάντησε μια ράχνη. Συνάντησε μια ράχνη. Θα μπορούσε να είχαμε ταλαχθεί σε Spider-Man. Και θα είχαμε δράματα τώρα το πρωί. Έχεις αραχνοφοβία. Όχι απαραίτητα, αλλά με τη συγκεκριμένη μπορώ να πω ότι απέκτησα. Με τη συγκεκριμένη γνωρίζεστε, είναι κάποια. Μπορεί να είναι και συγκάτοικός μου και να το κατάλαβα χθες. Τι έκανε καλή η αράχνη, κυρίε. Εμφανίστηκε. Ναι, εμφανίστηκε και. Και μετά όμως. Αυτό ήταν. Δεν την κίνησε, δεν πέταξε καμιά παντόφλα κανένα. Έπαιξε με βιβλίο από τη σχολή, ήταν και βαρύ. Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, πόσο σημασία έχει. Έφυγε in peace. Ναι, πόσο σημασία έχει τα παιδιά μας να σπουδάζουν τη σήμερα ημέρα. Γι' αυτό να επιλέξετε τώρα όλοι εσείς που ολοκληρώσατε τις πανελλαδικές, να επιλέξετε μια σχολή με βαριά βιβλία. Για τη σωτηρία σας. Για τη σωτηρία σας. Η Ιωάννα μας σπουδάζει θεολογική, οπότε για τη σωτηρία παλεύει ούτως ή άλλως και διδάσκεται εις την σχολή και αυτήν μας τη μετέδωσε. Ενδεικτικές σχολές νομίζω είναι η ιατρική, γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη βάση η ιατρική. Έχει βαριά βιβλία για να κυνηγάς κατσαρίδες, να κυνηγάς αράχνες. Νεκροτομία μετά. Νεκροτομία της κάνεις και μια έτσι αυτοψία. Η νομική έχει βαριά βιβλία, δεν ξέρω ποιες άλλες σχολές έχουν μεγάλα και τρανά. Σχεδόν όλες πάνω κάτω. Σχεδόν όλες. Συνδράμουνε, οπότε, συνδράμουνε στον Έλληνα φοιτητή. Ό,τι σχολή και να είστε, να, έτσι. Βολεύει. Βολεύει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή είσαι επάλξης, μάχημο, δυνατό, με όλα του τα όπλα για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε κινδύνου εντός και εκτός του σπιτιού και εντός και εκτός του πνεύματος, του σώματος. Καλημερίζουμε στη γραμμούλα που μας κάνει και ποδαρικό σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Δημήτρης. Γεια σου, καλημέρα. Δημήτρη. Τι κάνουμε. Καλά, ο ήλιος έχει ανατύλει, πορτοκαλί είναι. Α, μας αρέσει που μας περιγράφεις έτσι το ξεκίνημα της ημέρας. Εμείς δεν το προλάβαμε, ναι. Και από τους είναι τα σύννεφα σωμών, ροζ, πίνκ. Ω, ποιητής. Ιωάννα, τι κάνει. Καλά, η μια χαρά. Σε ποιο έτος είσαι, ψυχή μου. Ορίστε. Σε ποιο έτος είσαι. Άντε, θα το πω, τέταρτο είμαι. Θα το πεις, μωρέ, τι να το πεις. Εντάξει. Κανονικά έπρεπε να είχα τελειώσει τώρα, του χρόνου θα τελειώσει κανονικά. Τέταρτο είσαι, κάτσε. Συμπλήν κάνω 3, 5, 8 χρόνια. Είναι το ακαδημαϊκό συμπλήν 2-3 χρόνια. Τι ειδικότητα. Θεολογική δεν έχει ειδικότητες εκεί. Δεν έχει. Μία και έξω. Μία. Μία και έξω. Πάμε και κάτω. Καλά είναι. Ναι, καλά, εντάξει, εννοείται. Όταν λέγεις τι ειδικότητα, δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσε να είσαι θεολόγος βουδιστής, θεολόγος χριστιανός ορθόδοξος, θεολόγος καθολικός. Αμπά, δεν έχουμε τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Έχει μάλιστα μαθήματα σχετικά με τις θρησκείες, έχει ψυχολογία, κοινωνολογία. Ναι, και τέλος, μάθαμε. Παίρνεις το πτυχίο και κάνεις το σταυρό σου μετά. Γιατί το μαθαίνεις στη σχολή, εντάξει, οκ. Okay. Θεός είναι ένας, ούτως ή άλλως. Τι λέει. Έτσι. Στα αργούμαν. Έτσι, στα αργούμαν. Ποια τα νέα από την Ήπεθρο. Τα ίδια. Τα ίδια,
τώρα κατά τις 11 θα ακούσουμε τα τζιτζίκια να μας τα κάνουν τα μέχρι τις 11. Μέχρι πότε, δεν σταματάτε ποτέ εσείς, ε. Δεν είναι. Μάλιστα, δεν σταματάτε λέω ποτέ το καλοκαίρι. Όταν θα σταματήσω, μετά το 15-20-25, α, πανέμορφα, πανέμορφα. Τι λόγο είναι το Λίμπερο FM? Το Λίμπερο είναι κάτω στη Λέοντο Σοφού, κοντά στην Κολόμβου. Για όποιον θέλει να έρθει να μας φέρει να φάμε. Πρωινό, ναι. Μέχρι τότε θα συνεννοηθούμε. Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Και θα χαρούμε πολύ να σε δούμε και από κοντά. Επειδή είμαι πρωινό τύπο και εγώ θα χαρώ. Έτσι, όλοι, όλοι. Χαιρόμαστε. Τα λέμε ένα στον άλλον, μπα και πάρουμε κουράγιο. Την καλημέρα μου στην όμορφη εκπομπή σα. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό κουράγιο. Στου ανθρώπου τη Υπαίθρου, του μάχημου, την αγροτιά μα. Η οποία σηκώνεται η Ιωάννα μαζί μα από τα άγρια χαράματα για να μα φέρει το επιούσο, να μα φέρει το φρουτάκι μα, να μα φέρει το λαχανικό μα. Έτσι, αλληλοβοηθιόμαστε. Αλληλοβοηθιόμαστε και εμεί χαιρόμαστε και εμεί είμαστε αγρότε τη ζωή, αν θέλει. Γιατί καλλιεργούμε. Καλλιεργούμε ήθη, καλλιεργούμε πνευματικότητα. Βέβαια. Πνευματικότητα, είπε Παναγία και Χρήστε. Έκανα πώ δεν το άκουσα, λέω. Αποκλείεται να το είπε τώρα. Λέω κι εγώ καμία έτσι να περάσει η ώρα, αλλά λε και εσύ. Πρέπει να συμπληρώσει, εντάξει. Πώ θα γίνει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άντε πρωί πρωί με τι ρομαντικέ φλάκε. Γιατί, γιατί δεν κατάλαβα. Άσε μα τώρα, ρε Πατμανίδη. Ναι, εσύ όταν. Δεν θέλουμε αγριοφωνάρες. Ναι. Εδώ και τώρα, μου τα λέμε έτσι χαμηλά και όμορφα. Άμα δεν θες αγριοφωνάρες, βγάλε τα ακουστικά. Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι. Τα βγάζει, τα βγάζει. Γιατί δεν θέλει να σε ακούσει. Για πες. Ωραία. Πού είστε ρε τσακαλάκια αγρότες τώρα, γιατί δεν κατεβαίνετε να κλείσετε τους δρόμους, έχετε δουλειά τώρα, ε. Τώρα τι σε ήρθε τώρα αυτό, τώρα αυτή την ιστορία. Αγροτικά συχάματα. Κάτσε ρε τώρα να πούμε, ας πήρε ένας άνθρωπος να μας πει καλημέρα και εσύ αμέσως. Άσε μας τώρα βρε τώρα, μόλις τελειώσει τις δουλειές τους θα βγουν με τα τρακτέρια πάλι. Καλά. Να πάνε να δουλέψουν αλλού άμα δεν βγαίνουν εκεί. Θα απευθυνθείς σε αυτούς που τα πράττουν αυτά. Άντε να πούμε, να το, πούμε πρωί το κοινό, πρωί. Το κοινό του λόγο επειδή είναι εργατικότατο. Σιγά εσύ, σιγά και εσύ λαϊκό... βρε Θοδωράκη και στο Λίπερο. Και λαϊκότατο, άντε τώρα μην βάλω την αγροτιά. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό και τέτοια, να πούμε, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ναι. Βέβαια, ομάς Μπακαλάκος. Ο οποίος Βασίλης Παπακοσταντίνου νομίζω έχει και γενέθλια σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν με νοιάζει. Λέω έτσι καμιά χρήση πληροφορία. Ναι, το 1950. Δεν θα προβλέπω σήμερα. Σήμερα ξεκινάει και το καλοκαίρι, γιατί έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη ημέρα και τη μικρότερη νύχτα του χρόνου. Και ξεκινάει και οι ζέστες. Βεβαίως, βεβαίως. Εν τω μεταξύ, χθες πήγαμε στο Μαρμαρά, είχα μια παραγγελία. Κάτι κατασκηνώσεις, αδερφέ. Μόνο Σέρβους και Σκοπιανούς βλέπεις. Κατασκηνώσεις, ποιες κατασκηνώσεις, από ΤΑΦ ξεκινάνε. Ναι. Από ΤΑΦ ξεκινάνε. Ναι, ναι, ναι. Α, είδες, τα ξέρω. Τα ξέρω όλα. Επειδή της κατασκήνωσης είναι. Εγώ δεν έχω πρέπει πάει. Πρέπει να κάνουμε δεν έχω πάει. Live σε κατασκήνωση πάντως. Γιατί γελάζε, φίλε. Εντάξει, μπορεί. Στη συγκεκριμένη μπορούμε κιόλας. Γι' αυτό σου λέω. Επειδή την ξέρω προσωπικώς. Θα φωνάξουμε κι αυτούς τους Μασατρούτρα. Πώς τους λένε αυτούς. Ποιοι είναι Μασατρούτρα. Μασασούσα. Αυτοί που τραγουδούσαν τα παιδικά, ρε. Ποια λέει. Τα ζουζούνια, όχι. Αυτή όχι, στην, όχι. Στην ηλικία του. Μα τα Σούγκα, η Ξαφιά, η Μελαχρινή και ο άλλος ο Μπούφος. Πώς τους λέγανε αυτούς, ε? Του κουτιού τα παραμύθια. Ποιο λέει, ρε, τι λέει τώρα, την Κάντι Κάντι, ξέρω εγώ τι λέει. Όχι ρε, αυτοί που λένε... Έλα μου, δεν είναι αυτοί που λένε. Έλα ρε, δεν ήταν δύο, μια Ξαφιά, μια Μελαχρινή και ένας ακόμα. Στα χρόνια σου ήταν αυτά, όταν ήσουν όχι, παιδί. Όχι ρε φίλε, τα δικά σου τα χρόνια. Δικά που τα... λέει είσαι γοριλάκι, είσαι εξωτικό, κάτι τέτοια. Για βοήθησε μας η Άννα που έχει υπάρξει προσφάτως παιδί, γιατί εμείς εδώ... Α, δεν τα ξέρω αυτά. Τα ραμολυμένα. Μασασούρα, πώς σου λέγατε. Την Μασασούρα ρε, την Μασασούρα, από την ταβέρνα είναι ρε. Τα παιδιά στην Μασασούρα, ρε, αν την για φαΐ και την καλά, εννοείται. Να στείλεις τα παιδιά σε καλά παιδότοπο, να παίρνεις να τα λες, να πάω στη Μασασούρα, είναι μια ξαδιά που λέει τραγούδια. Στη Μασαχάψα θα το πάμε. Πού Παναγιά και δεν μου λες εσύ τώρα κάνω και εγώ λίγο το σαλιάρι, θηλυκό δίποδο. Ναι, για κάνε, για κάνε, μη χάσεις, ναι. Πού θα πας διακοπάς. Εσένα λέει, εσένα, ναι. Εγώ εδώ, Θεσσαλονίκη θα τη βγάλω μάλλον. Εδώ, εδώ, με το λόγο επειδή παρέα. Έτσι. Γιατί δεν έχεις κανένα μπούφο σχέση να τι σε πάει. Τι σε νοιάζει εσένα τώρα δηλαδή. Τι... Εσύ τι πετάκι. Πετάγομαι. Έτσι, καλά δεν κάνω και να πετάγομαι. Καλά, καλά, καλά κάνω και πετάγομαι. Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, αλλά πετάγομαι. Σε παρακαλώ. Όπου, τέλος των πάντων. Όπου βοηθήσει, όπου πει ο Θεός.
Αυτά δεν τα ξέρουμε, αυτά είναι του κυρίου. Εμείς μαζί θα πάμε με τον Πάπη. Μαζί θα τα κάνουμε. Άμα πας με τον Πάπη θα βράζει και κότα, θα έχει τα βράζει. Μα εννοείται αυτό. Έτσι, θα οργανώσω εδώ, team του Λόγο Επειδή, να πάμε όλοι μαζί. Κάπου. Ναι, πάμε, ελάτε όλοι εκεί σε μένα στην Καλλικράτεια. Έτσι, στην εξωτική, βέβαια. Καλλικράτεια που τώρα που θα ανοίξει και η σεζόν και μελισσότερο κόσμο δεν επισκέπτεται, η θάλασσα θα γίνεται όλο και πιο τσίσο. 30 ευρώ θα σα φέρω τη μέρα. Ω, μια χαρά. Δελεαστικότατα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Άντε να πάρει ο Χαϊβάνη. Έτσι, άντε, φιλιά. Με τον καλό το λόγο, φίλο μου, στου Βεργάτου. Έτσι, ωραία πρωινή φωνούλα. Ακριβότατη. Ναι. Δεν άφησε κανέναν να παίξω παραπονεμένο, του πέρασε όλου γενιέ 14. Ξέρει που βαδίζει. Ξέρει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Τετάρτη 21 του Ιούνιου, με τον ήλιο να έχει ανατείλει από τις 6 και 1 πρώτο λεπτό, με το που ξεκινήσαμε την εκπομπή δηλαδή. Ναι, ήταν το σήμα κατά τεθέν. Το σήμα κατά τεθέν, διότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Και η μικρότερη νύχτα, καθότι θα δύσει ο ήλιος στις 8:52. Και τι σημαίνει η θερινό ηλιοστάσιο? Αστρικά, Ιωάννα μου, και όχι αστρολογικά, εισερχόμαστε ουσιαστικά στο καλοκαίρι. Καιρός ήταν και γι' αυτό έχει και τη ζέστη. Τα ξεπεράσαμε και όλες τις θερμοκρασίες των προηγουμένων. Μην το λες, το πρωί είχε ψυχρούλα. Σε σύγκριση τώρα με τις προηγούμενες. Όχι, μωρέ. Ήθελε. Εκεί στα δυτικά που είμαστε, ξέρεις πώς είναι. Βέβαια. Εκεί στα δυτικά εννοείται με γούνες. Το θερινό ηλιοστάσιο ουσιαστικά μπαίνει, εισερχόμαστε στο καλοκαίρι, πάλι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στις 7:24. Λίγο πριν να κάνουμε το διάλειμμα, το τελευταίο της εκπομπής μας. Θα μπούμε και θα πούμε καλό καλοκαίρι, να μου το θυμίσει αυτό, 7:24, να κόψουμε κορδέλες και να βαρέσουμε στρακαστρούκες. Όπως κάθε χρόνο, το θερινό ηλιοστάσιο εγκαινιάζει αστρονομικά την έναρξη του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, διότι στο νότιο ημισφαίριο έχουν το χειμερινό ηλιοστάσιο, έχουν τη μεγαλύτερη νύχτα και τη μικρότερη μέρα και βαδίζουν έτσι προς το λέμε που είμαστε τυχεροί εμείς. Τυχεροί. Αν μπορούσαμε να είμαστε 6 και 6 μήνες. Μόνο καλοκαίρι να είχαμε, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Στο βόρειο ημισφαίριο ο ήλιος θα βρίσκεται στο βορειότερο σημείο του στον ουρανό και η μέρα θα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους, καθώς ο βόρειος πόλος της γης θα είναι στραμμένος προς τον ήλιο. Αντίθετα, στο χειμερινό ηλιοστάσιο, ο βόρειος πόλος βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τον ήλιο. Γράφουμε τα ίδια πράγματα για να γεμίσουμε το άρθρο. Τώρα καταλαβαίνω εγώ αυτό που διαβάζω. Από Τετάρτη και μετά οι μέρες θα αρχίσουν σιγά σιγά να μικραίνουνε. Θα λέμε αχ, πάει, χάσαμε το καλοκαίρι. Ώσπου σχεδόν να εξωθούν με τις νύχτες κατά την θυροπορεινή ημερία εκεί στις 21 του Σεπτέμβρη. Έχουμε ακόμα. Είμαστε δυναμικοί εδώ πέρα για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι. Ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί πού θα πάμε για μπανάκια. Πού θα πάμε διακοπές. Η Ιωάννα μας δεν το έχει σκεφτεί. Άμα θέλει κάποιος να της προτείνει, να της δώσει κάποια λύση. Πού θα θέλεις να πας ιδανικά και ονειρεμένα, Ιωάννα μου? Λοιπόν, ιδανικά και ονειρεμένα θα ήθελα να πάω Πυκοχώρη. Τόσο! Εγώ νόμιζα να πεις τίποτα Σέιχελες, Μαλβίδες, αυτά. Πού να πάμε εκεί, όχι. Δεν έχουμε τόσο μεγάλα όνειρα. Πολεμόμαστε με τα μικρά. Πυκοχώρη, πες το και έγινε, μωρέ. Τι είναι το Πυκοχώρη? Είναι λίγο, είναι εντάξει. Θα βρούμε κάποιον να μας πάει. Ναι, το στόπ με το αμάξι. Πρέπει, Πυκοχώρη είναι μαγευτικά κάθε χρόνο. Πάμε μικρή, πήγαινε εκεί πέρα, έχω τις παρέες μου. Α, έχεις αναμνήσεις, έχεις τα όμορφα σου. Εγώ με το δεύτερο. Εκεί μεγάλωσα. Έτσι, μεγάλωσες το πρώτο πόδι. Εγώ με το δεύτερο πόδι, οπότε δεν θα συναντηθούμε. Και το έχω κόψει και το δεύτερο πόδι, το δεύτερο ποδάρ. Δεν πάω Χαλκιδική. Όχι. Την έχω παρατήσει. Έχω κρεμάσει την πετσέτα μου όσον αφορά το θέμα της Χαλκιδικής. Με καλές θερμοκρασίες, ο καιρός αρχίζει και βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Ανεβαίνουν τα θερμόμετρα. Με λιακάδα και ξαστεριά σήμερα. Χωρίς αμάν αγέριδες, μέχρι 3 μποφόρια νότιους άνεμους θα έχουμε το μεσημεράκι, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 30 βαθμούς. Δεν θα έχει υγρασία κάτω το 50%. Καλή μέρα μπορεί να τη χαρακτηρίσεις, διότι ζέστη Θεσσαλονίκη και υγρασία καταλαβαίνουμε τι είναι. Βασικά οτιδήποτε με υγρασία είναι. Είναι συνδυασμός που σκοτώνει. Σκοτώνει, δεν λες τίποτα. Από αύριο αναμένουμε αύξηση του θερμομέτρου. Με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Το Σάββατο θα έχουμε και μίνι καύσωνα, όπως ήθιστε να λέμε. Ευκαιρία όμως για παραλίες, δεν προβλέπονται σύννεφα και αέριδες.
και βροχές και καταποντισμοί και οτιδήποτε. Ουσιαστικά θα είναι και η επίσημη έναρξη των μπάνιων του λαού, γιατί μάλλον μαζικά θα φύγει ο κόσμος αυτό το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Θα βιάσει εδώ η πόλη, θα είμαστε πιο άνετοι εμείς να κυκλοφορούμε. Θα σου αποστείλουμε και εγώ θα φύγω μια ψηλή. Καλά θα κάνεις. Ναι, 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 ναι. Αλλά για θα πάω που? Για υποχρέωση, θα πάω Βόλο. Α, τι όμορφο. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Τους είπα ρε παιδιά θα έρθω στο Βόλο γιατί παίζω, θα παίξω DJ σε ένα, υπέροχα, σε ένα event για την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής που είναι σήμερα. Συστά, αλλά και είναι, ναι, γενικά εβδομάδα μουσικής και καλέσανε τον πλέον μη ειδικό εμένα να παίξω μουσική. Σε είπα πάμε κανένα μπάνιο, μου λένε βαριά μέχρι μια πισίνα να πας. Έχουν εκεί πύλιο και τέτοια και βαριούνται. Τι κάνεις, δουλίτσα για μας προέχει, προέχει το καθήκον και μετά η διασκέδαση. Και είναι Ευρωπαϊκή Παγκόσμια ημέρα, είπα λάθος, έκανα. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής είναι σήμερα, με διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την χώρα, σε όλη την Ελλάδα. Και στο κέντρο της πόλης. Και στο κέντρο. Έχουμε τίποτα, έχεις υπόψη σου από τα events. Έχει ωραίες δράσεις στη Ρωμαϊκή αγορά. Α, θα έχει κάποια. Σήμερα, αύριο και μπορεί και μεθαύριο. Μπορεί και μεθαύριο, δεν παίρνουμε και όρκο. Θα έχει συναυλίες, θα έχει κάτι στην. Θα έχει πολλά event, θα έχει DJ, θα έχει νομίζω μερικά λαϊβάκια. Στη Ρωμαϊκή αγορά, είναι πάρα πολύ ωραίο εκείνο το μέρος. Θα γενικά θα έχει ωραίες δράσεις. Ναι, θα πλώσεις κουρελού και θα ξαπλώσεις τα γρασίδια. Μάλλον για αύριο μάλλον. Για αύριο το βλέπεις. Mm-hmm. Και νομίζω θα έχει και στην και εδώ κοντά μας το 2 θα έχει εκδηλώσεις. Και στο λιμάνι. Στη Θεσσαλονίκη το ξέρω γιατί παίζει ο κλαρίνος μας. Στο βράδυ το μεταξύ Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής θα παίξουμε σαν γάμο, ό,τι να είναι. Είναι και αυτό πολιτιστική. Πολιτιστική. Λες θα το κάνουμε ανοιχτό. Ακριβώς. Να κόψουμε και να κόψουμε κανένα στήριο γιατί ο γάμος θα είναι στο 8-ball. Αλήθεια. Όσο το λέω συγκλονίζονται. Τι να κάνεις, αυτό το γάμο έπρεπε να τον ολοκληρώσουμε διότι η πρόταση γάμου είχε γίνει 14 του Φλεβάρι. Στην συναυλία μας στο 8-ball, στο καθιερωμένο live του Αγίου Βαλεντίνου και πλέον πρέπει να αποκαταστήσουμε τα παιδιά και ήρθε η στιγμή να τα παντρέψουμε 21. Το υπέροχο αυτό. Να ζήσουν τα παιδιά, να ζήσουν. Συγκινούμε και εγώ με κάτι τέτοια πραγματικά. Και καλέσουν εσένα για να, για να παίξεις το γάμο τους που είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Δεν είχα και κανένα άλλο. Αν είχα να σου πω, τι ας πω, το Αντώνη το ρέμα, φωνάζω το ρέμα. Δυστυχώς, με σένα ερωτευτήκαν όμως. Βεβαίως, βεβαίως, δεν λες τίποτα. Φέρνεις ανθρώπους πιο κοντά. Λέγε μου τέτοια. Επίσης σήμερα συν της άλλης εκτός από Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής και αξίζει λίγο να το ψάξετε, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις σε διάφορες γωνίτσες της πόλης μας και στο Μέγαρο Μουσικής και παντού. Θα δούμε, θα κάνουμε ένα συγκεντρωτικό για όσους ενδιαφέρονται για να τη βγάλουν και μια χαρά ωραία χωρίς να χρειάζονται να ξοδέψουν. Είναι Διεθνής ημέρα Γιόγκα. Για εμάς πάλι είναι καταπληκτικό αυτό. Έχεις κάνει ποτέ γιόγκα? Έχω κάνει, ναι, ναι. Αλλά απαιτεί πολύ γυμνασμένο κορμί. Ναι, σαν και εμένα, λιγερό κορμός Μπατμανίδης. Γιόγκα στα σανσκριτικά σημαίνει ένωση, σύνδεση και είναι πανάρχιο φιλοσοφικό και πρακτικό σύστημα για την εσωτερική ενοποίηση του σώματος και του πνεύματος του ανθρώπου και του σύμπαντος του ανθρώπου. Λοιπόν, κουράστηκα, παιδί μου, κουράστηκα. Σε φέρνει σε εσωτερική γαλήνη, αφού μπορεί να σε ξεθεώσει. Γιατί είναι ασκήσεις που είναι πολύ δύσκολες. Αφού κάθονται εκεί, δεν είναι αυτό, δεν είναι γιόγκα. Να κάνω, εγώ κάτσω σε μια ώρα να ξαπλώσω. Air yoga. Ναι, τι υπάρχει. Air yoga. Γιόγκα στην αέρα με κάτι σκοινιά που κρέμεσαι. Παναγιά και Χριστέ. Aerial yoga, κάπως έτσι λέγεται. Αέρια, δεν λες τίποτα. Είναι. Είναι πολύ καλή γυμναστική. Είναι πολύ δύσκολη και το μυαλό δεν σκέφτεται τίποτα άλλο πέρα από τον πόνο του σώματος. Μαχ, Παναγιά και Χριστέ. Σε φέρνει σε εσωτερική γαλήνη. Φας 5-6 κοψίδια το καλοκαιράκι και πας και ρίξεις μια ξάπλα κάτω από ένα πλατάνι. Ένα πεύκο, θα σου πω εγώ τη γιόγκα. Sleep yoga. Sleep yoga, είναι Greek yoga. Την οποία γιόγκα βέβαια δεν υιοθετεί η εκκλησία μας, φαντάζομαι. Τα λες και εσύ που είσαι παιδί του θρησκευτικού περιχομένου. Υιοθετείς. Εγώ υιοθετώ. Υιοθετείς. Αλλά στη σχολή φαντάζομαι σας λέγανε ότι είναι του σατανά κάτι περίπου. Το λένε, ναι. Υπάρχουν μερικές απόψεις που το υποστηρίζουν αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι όπως το βλέπει ο καθένας. Αν για σένα σημαίνει γιόγκα να κάθεσαι να χαλαρώνεις και να μην σκέφτεσαι τίποτα, να πας να χαλαρώσεις. Γιόγκα μπορεί να είναι και το λόγο επειδή. Σε βοηθάει να χαλαρώσεις. Και να φτάσεις σε μια εσωτερικότητα και ένωση με το σύμπαν. Εννοείται. Είναι Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή σήμερα κιόλας. Παύλα ανθρωπιστή.
πολλά γιορτάζονται έτσι, τα ωραία γιορτάζονται μαζί. Ο ουμανισμός είναι φιλοσοφικό ρεύμα και στάση ζωής που τοποθετεί τον άνθρωπο υπεράνω των άλλων αξιών και πιστεύει κυρίως τον πολιτισμένο και μορφωμένο άνθρωπο ως αξία. Όλα αυτά που έχουμε στις ζωές μας εδώ, μέσα στον ουμανισμό και τον ανθρωπισμό είμαστε. Βγαίνεις μια βόλτα στην Εγνατία 9 η ώρα. Να δεις, να στην Αγίου Δημητρίου, να δεις ουμανισμό. Να χορτάσεις και να μορφωθείς. Χορτάσεις, δεν λες τίποτα. Βέβαια, βέβαια. Θα εμπνευστείς για το μέλλον της ανθρωπότητας, ξεκάθαρα. Πάντως θα μπορούσαν να κάνουν έρευνα στη Θεσσαλονίκη για σχετικά με τον ανθρωπισμό. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό τα δείγματα που θα παίρνουν. Βέβαια, βέβαια. Είμαστε, νομίζω πρέπει να γίνουμε παγκόσμια πρωτεύουσα ανθρωπισμού, ξεκάθαρα. Επίσης είναι παγκόσμιο. Όλοι σας βάζουν μαζί, βρήκανε τώρα στις 21 του Ιούνιου. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι κάθε φορά που έχουμε εκπομπή πάντα τυχαίνει να έχει. Έχει παγκόσμιε ημέρε. Να έχει να διαβάσει. Όλες μαζί. Έπεσε δουλίτσα. Έπεσε δουλίτσα στο παγκόσμιο ημεράδικο. Είναι και Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Ξέρεις την υδρογραφία? Ναι, κάτι με τα ύδατα. Με τα ύδατα, τι θα είναι κάτι. Μετρήσεις που γίνονται, μήπως έχει σχέση με το σεισμό. Ναι, υδρογραφία, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Δεν λέει τι είναι ακριβώς. Είναι ο υδρογραφικός. Ναι. Με σκοπό, λέει, την ασφαλέστερη και ευκολότερη ναύση πλοία. Είναι η χαρτογράφηση προφανώς των θαλασσών. Θα μπορούσε να ήταν και η σεισμογραφία underwater. Underwater. Και σε αυτό παίζει ρόλο. Επίσης, τώρα έχουμε και δικές σου παγκόσμιες ημέρες. Είναι... Και χθες το είπαμε, αλλά μου το βγάζει και σήμερα. Οπότε γιατί να μην το πούμε. Είναι Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας, το λεγόμενο surfing. Είσαι εδώ οι σερφάδες. Οι σαλονικοί σερφάδες, βέβαια, βέβαια. Αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα. Ιωάννα μου, το κρατούσε το καλό το τελευταίο για σένα. Τροχοσανίδας. Α, ναι, αυτό το ήξερα. Το ήξερες, γιατί δεν λέτε για την τροχοσανίδα? Λοιπόν, γιατί έτσι που το λες δεν καταλάβει κανείς τίποτα, ναι. Τι είναι. Θα τα λέμε όλα ελληνικά, όλα ελληνικά. Γιατί φαντάζομαι ότι το πρώτο skateboard θα το κάνανε οι αρχαίοι μόν πρόγρονοι. Σίγουρα, ναι. Και το είχαμε... surfing πώς είναι στην ελληνική διάλεκτο? Κυματοδρομία. Ruthless. Και τροχοσανίδα. Τροχοσανίδα, καλά. Τροχοσανίδα σίγουρα θα είχαμε, γιατί έχουμε και αυτά τα μάρμαρα. Γεμάτο μάρμαρα, δεν ήταν η αρχαία Ελλάδα. Τώρα εσείς δεν πάτε και κάνετε skate. Ναι. Στα μάρμαρα εκεί, στο Μέγα Αλέξανδρο, στα μάρμαρα εκεί, στη Σταυρούπολη, ναι, στο Δημαρχείο. Στην πλατεία Βόσμου. Όπου βρείτε μάρμαρα. Όπου έχει μάρμαρα εκεί. Βέβαια, μέχρι στις Πεντέλη στα βουνά. Χρόνια σας πολλά όλους τους. Ναι, σε όλους τους κοιτάς, να προσέχουν και να μην τραυματίζονται. Καλά, αυτό δεν γίνεται. Σήμερα νομίζω έχει... Πολύ. Τι, στο έχει δηλώσεις? Ναι. Τι έχει? Χθες και σήμερα και αύριο νομίζω είναι. Έχει διαγωνισμούς, θεάματα. Θεάματα και πράγματα. Α, εκεί θα πας και δεν θα πας στις ευρωπαϊκές ημέρες της μουσικής. Πού να πρωτοπάω? Πού να πρωτοπάς και εσύ? Κάθε ένα κόρμι. Κάτι καινούριο. Έλα στο γάμο. Φάμε τζάμπα, πιούμε τζάμπα, καλέ, μια χαρά. Εννοείται. Χρόνια πολλά να πούμε. Γιατί δεν είπαμε κιόλας ποιοι εορτάζουνε? Είναι του Αγίου Αφροδυσίου, Παναγιά και Χριστέ. Πρέπει τον έχουν Άγιο Εικόνισμα. Ναι, τον Άγιο Εικόνισμα, δεν πιστεύω να εννοούν τίποτα αυτά τα Αφροδύσια, τα περίεργα. Πάω, και, όχι, μην το λες. Όχι, και γιορτάζει ο Αφροδύσιος και η Αφροδυσία. Χρόνια πολλά και στο Αφροδύσιο, έτσι λέγεται. Το Λιμωδόν, δεν ξέρω εγώ πια άλλα. Το νοσοκομείο και το Αφροδύσιο. Ποιο είναι αυτό εκεί στην Λαμπράκη, δεν είναι? Δεν σου, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω επισκεφτεί αυτά ποτέ. Χρόνια πολλά λοιπόν και μακριά από εμάς, ας πούμε, σύφυλες και τέτοιες ιστορίες. Και προστατευτείτε για να μην έχετε τέτοιες ιστορίες. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκαν το 1950 που είπαμε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έλα Βασίλη, κλεισμένη πόρτα. Το 1955 γεννήθηκε ο Μισελ Πλατινί, ο πρόεδρος της UEFA, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής στα νιάτα του, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα τα τελευταία χρόνια καθώς διοικεί το ευρωπαϊκό και δι' το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα λέγαμε. Ο Μισελ Πλατινί, για τον οποίο υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ωραία, για μένα. Θα την δημοσιεύσουμε και στο λόγο, επειδή λίγο αργότερα έχουμε κάνει τη σχετική επισταμένη έρευνα. Υπάρχει μουσείο Μισελ Πλατινί στην Κύπρο, Ιωάννα μου, όπου ένας ιδιώτης έχει μαζέψει και έχει μπει, νομίζω, προσφάτως και στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness. Έχει μαζέψει 36.000 αντικείμενα που αφορούν τον πρώην Γάλλο Άσο και καμία 42.000 αντικείμενα που αφορούν γενικότερα το ποδόσφαιρο. Έχει έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο. Βασικά δεν είναι χώρος.
σαν έκθεση. Ναι, ναι. Είναι ο Φίλιππος Σταύρου από την Κύπρο, ο οποίος έχει ταβέρνα. Έχει μια χαζά από ταβέρνα που την έχει στολίσει, την έχει ντύσει. Είναι με φανέλες, με σημαίακια, με αυτό με εκεί. Δηλαδή πας και τρως και βλέπεις παντού σημαίες Γαλλίας, φανέλες του Πλατινί. Το μουσείο εντός εισαγωγικών το έχει επισκεφτεί και ο ίδιος ο Μισελ Πλατινί. Πολύ περήφανος. Πολύ περήφανος, γιατί φαντάζομαι ότι θα έφαγε εκεί καμιά σεφταλιά και θα έβλεπε και τον εαυτό του, θα πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Βρίσκεται στην περιοχή, στην Μοσφιλωτή. Δεν γνωρίζω από Κύπρο, δεν ξέρω αν κάποιος μας ακούει από τη Μαρτυρική Μεγαλόνησο, μπορεί να πάει να την επισκεφτεί σήμερα. Φαντάζομαι ότι θα έχουν εορτάσει, θα κεράσουν για τίποτα. Κανα χαλούμι, κανένα σεφταλιά. Είναι ένας παραπάνω λόγος για να πάει κάποιος. Τζιβανίες, τώρα δεν ξέρω και τα υπόλοιπα. Και ωραία, φαγητά, δεν ξέρω αυτά τα φαγητά. Τζιβανία είναι σαν τη Ρακή είναι. Σεφταλιά είναι σαν το σουτζουκάκι. Και το χαλούμι είναι σαν το. Τι να πω, να το πεις, ας πούμε, σαν το μανούρι ένα πράγμα. Δεν τρελαίνομαι γιατί. Είναι η μετάφραση. Δεν τρελαίνομαι, αυτά είναι τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα της Κύπρου. Για τίποτα αυτά. Βέβαια, έχω φάει κορυφαίο τυρί κυπριακό που μου είχαν φέρει για κάποιο λόγο. Θα πάθει πλάκα. Ε, παιδί μου, και φέτα κυπριακιά. Άλλο τι γίνεται. Ότι είσαι τυχερός. Αντί να σου φέρουν ανεμιστικά, σου φέρουν φαγητό. Ναι, καλά, εντάξει. Όταν σκέφτεσαι τον Μπατμανίδη, τι του πάω τώρα. Και πάλι ανεμιστικό είναι, γιατί αυτό που σου μένει είναι η γεύση του. Ναι. Μου μείνε. Είδες έτσι, μου μείνε το άρωμα της Μεγαλονήσου. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο Μισελ Πλατινί. Επίσης, χρόνια πολλά να πούμε και στον Κώστα Κατσουράνη. Αγαπητός εδώ ποδοσφαιριστής των οπαδών του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα, αλλά και όχι μόνο όλης Ελλάδος. Τεράστια καριέρα τον Κώστα Κατσουράνη. Γεννηθεί στις 21 Ιουνίου του 1979. Έχει περάσει από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Παναχαϊκή και έχει αφήσει το στίγμα του και φυσικά εθνική Ελλάδος βεβαίως. Από άλλες αθλητικές προσωπικότητες δεν βλέπω αμάν. Ο Μάνου Τσάουα έχει γενέθλια σήμερα. Σ' άρεσε αυτό, ναι. Μάνου Τσάο, ο οποίος έχει πολύ το γραφείο. Είναι μεγάλος ποδοσφαιρόφιλος ο Μάνου Τσάο. Και πολύ μεγάλος φίλος και της Ελλάδας γενικά. Και φίλος ιδίως τα τελευταίο χρόνο. Είναι πολύ φίλος της Ελλάδος ο Μάνου. Περνάς καλά, μεγάλε Μάνου. Περνάει, το βλέπουμε. Ο οποίος είναι και μεγάλος κλέφτης. Γιατί αντιγράφει Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη και μας κλέβει τις ιδέες και τα από τα βίντεο κλιπ και παίρνει τη δικιά του και τα κάνουμε. Τα πούμε και αυτά. Πρέπει να τον έχουμε συνέντευξη μια φορά. Πιστεύω ότι αξίζει να έρθει στην εκπομπή. Να το φέρουμε, να το ρωτήσουμε τι ομάδα είσαι, Μανού. Ακριβώς. Αυτά είναι ο Λίγης με τα. Τώρα κάτι Ζαν Πολ Σάτρ και τέτοια που γεννήθηκαν στη Γάβρε. Τον έχουμε και στίγο το Ζαν Πολ Σάτρ, αλλά τώρα ποιος ασχολείται, ρε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, την πρώτη μας μίνι ανάπαυλα. Αφού θέσαμε εν ολίγης και επιγραμματικά τα ιστορικά γεγονότα και τα πεπραγμένα της σημερινής ημέρας στην ατζέντα και επιστρέφουμε. Εδώ στο λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή. Στο θερινό ηλιοστασιακό λόγο επειδή. Τετάρτη 21 του Ιούνιου. Τον φάγαμε και αυτόν το μήνα σιγά σιγά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά προστίθεται στην παρέα μας. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Είχα και μια συνάντηση πρωινή με ένα παλιό μου φίλο, καθώς ερχόμουν αυτός γυρνούσε από τα γούστα. Αυτό πρέπει να ήταν λίγο χτύπημα. Λέει πού ήσουν, πού ήμουν, λέω πού πάω, τώρα πάω, άστα να πάνε. Και να κάνεις, συμβαίνουν και αυτά στη ζωή. Και με λίγο σε μια μίνι κατάθλιψη. Όχι, αφού ήρθαμε εδώ πέρα και τώρα. Εμείς κάνουμε το δικό μας πάρτι. Το δικό μας δεν λες τίποτα. Άλλοι κάνουν πάρτι με σφινάκια και πίρες. Εμείς κάνουμε πάρτι με καφεδάκι, με γάλα. Γάλα, άστα να πάνε, Ιωάννα μου. Τι να κάνουμε, θα το παλέψουμε και αυτό. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το αγόρι μου. Η Ιωάννα μου. Α, την έπιασες κατευθείαν. Ακούς ραδιόφωνο. Όχι. Εγώ ακούω τα πάντα. Πού κατάλαβες ότι είναι η Ιωάννα, γιατί συνήθως με ρωτάς ποια είναι εκεί στο στούντιο σήμερα. Η Ιωάννα είναι όμορφη. Βεβαίως. Και είναι της δικιάς σου συντομοταξίας, παφούλια μου ταιριάζεται. Είναι της εκκλησίας. Α, ταιριάζουμε, πώς το ξέρεις. Είναι καθηγήτρια θεολογίας. Εκολαπτόμενη, εντάξει, έτοιμη, στα τσικόησε, έτοιμη να πάρεις το βάπτισμα του Κυρίου. Ναι, αν έχεις κάποιο θεολογικό ερώτημα μπορεί να σου το απαντήσει. Αλλά νομίζω ότι τα έχεις απαντήσει αυτά τόσα χρόνια μέσα και έξω στα Άγια Όρη. Ναι, είμαι μέσα ακόμη. Είσαι μέσα. Δεν πήγες χθες που είχε αγρυπνία στην Αχυροποίητο ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Άνθιμος,
που είχε αγρυπνία ενάντια των ομοφιλοφίλων. Χθες το βράδυ. Αγρυπνία ενάντια ομοφιλοφίλων. Τι είναι αυτό, εγώ δεν πάω. Όχι, ρε, δεν είναι. Επειδή υπονοούμε κάτι. Έκανε εναντίον της ομοφιλοφιλίας αγρυπνία. Εναντίον τι είναι, ή μακριά. Έλα μου, εναντίον τι, και εγώ αυτό απορώ, αλλά τέλος πάντων. Είχε χθες το βράδυ. Λέω, μήπως πήγες εκεί. Ένα anti-gay pride ουσιαστικά. Στο Αγιώρος δηλαδή. Όχι στο Αγιώρος, στην Αχυροποίητο, εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Βεβαίως, έτσι, προοδευτικά πράγματα. Όχι, προοδευτικά. Όχι, καθόλου, καθόλου πολύ κακό. Ναι. Αγρυπνία για αυτό το πράγμα. Ναι. Λέω, μήπως ήταν ο Παφούλιας που είναι. Εγώ είμαι πολύ αντίθετη σε αυτό το πράγμα. Να μην γίνεται να αφήνουν τους ανθρώπους να επιλέγουν ό,τι θέλουν. Καλά, άλλο αυτό, και δεν ξέρω. Να μην το παρατραβάνε το θέμα. Εντάξει. Να... θέλουν και αυτή τη δημοσιότητα. Να κάνω ό,τι θέλουν, Ιωάννα, τι λες τώρα. Τι λες τώρα αυτά τώρα, Παφούλιας. Είναι αμαρτίες που λέει. Αμαρτίες, ναι, βεβαίως. Ο καθένας έχει το δικαίωμα. Ο Θεός. Αυτή, να ρωτήσω κάτι, Ιωάννα. Να ρωτήσω. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο, Μπαμπή. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Σ' ακούω. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλέξει να πάνε την κόλα σε όλους. Α, ενώ οι υπόλοιποι θα πάνε στον παράδεισο. Είναι δεδομένο. Έχουμε κάνει check-in. Η ομοφιλοφιλία είναι κακό πράγμα. Βεβαίως. Ποιος το είπε αυτό. Ποιος το είπε. Ρώτα ένα πνευματικό γύρω, θα σου τα πει. Έτσι, έτσι. Μη σου πω ότι το έχει πει εδώ και ο Μητροπολίτης Κορνίλη της Μόσχας. Εγώ, Ιωάννα, ξέρεις, το ξέρεις, ναι, τον Κορνίλη, ναι. Θα σου πω μετά τι έχει πει αυτός, ναι. Ναι, άκου. Δεν θέλω να μου πεις. Τέλος πάντων, εγώ σε ρώτησα αν πήγες στην Αγρυπνία, πού. Όχι, αυτό, όχι, αφού δεν πήγες, τότε δεν θέλει να μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ. Από εκεί δεν πήγα. Μάλιστα. Ιωάννα. Πού είσαι, Άγιο Όρος. Ναι, Άγιο Όρος είμαστε. Ωραία. Ιωάννα. Ναι. Δεν είναι κάτι να τη ρωτήσω. Ερώτα την, μας έσκασες. Μ' ακούς. Σ' ακούω, ναι, φυσικά. Ναι. Μπράβο, κούκλα μου. Δυτικά, ανατολικά να με ακούς. Μάλιστα. Αυτά τα κούκλα μου όμως είναι του Θεού να τα λες. Σαν δεν τρέπεσαι. Και εσύ στην κόλαση θα πας πειράζει τα κοριτσάκια. Ναι, κούκλα μου με ευγένεια, δεν το είπαμε. Πρέπει να πεις όμως και στο. Όχι μόνο σε μένα κοπλιμέντα. Και σε μένα, δεν θα πας. Πρέπει να υπάρχει ισότητα. Με βλάβια. Και σε ένα κοπλιμέντο, γιατί μωρέ. Άκουσες τι είπε, με βλάβια λέει, το λέω το κούκλα μου. Είχαμε καμιά. Εξέλιξη. Καμιά. Τι, τι. Και τον καιρό πώς είναι. Καλά είναι και ο καιρός. Καλά είναι, τον καλό μας τον καιρό. Όλα λειτουργούν στην εντέλεκα, τα λεωφορεία και τα πάντα. Ειδικά τα λεωφορεία φυσικά, ναι, στην ώρα του, με ασφάλεια που το φερόμαστε. Γιατί... Καλά είσαι εκεί, δεν χρειάζεται να βγεις. Μείνε εκεί, δεν χρειάζεται. Όχι. Τώρα εδώ καλό. Γιατί, Άννα, να μην βγω. Πετάξου στην Ουρανούπολη να κάνεις κανένα μπανάκι στην Αμβουλιανή. Αυτό έχει μια χαρά. Και τους λόγους να κάνεις. Στα Νέα Ρόδα, ωραία είναι. Μόνος μου. Μόνος, κάτι θα βρεις και εκεί στην παραλία, καμιά άλλη μοναχική ψυχή, δεν ξέρεις ποτέ. Έλα, εγώ άμα ερχόταν τώρα το καλοκαίρι, εσύ Μπάμπη, ακούς. Ακούω, ναι, άμα ερχόταν εγώ το καλοκαίρι. Και η Ιωάννα να κάναμε ένα μπανάκι εδώ. Εντάξει, θα έρθουμε, θα σε επισκεφτούμε. Έχεις να πέφτουν οι προτάσεις, οπότε εγώ τα σημειώνω. Με μαγιό φυσικά, μαγιό. Τι έτσι, σαν τσιτσίδια, σαν αυτά, πάμε στην κόλαση ένα βήμα. Δεν του Θεού πράγματα. Να σε καλά, Παφούλια μου. Άντε, γεια, καλημέρα. Ανταπόκριση, κυρίες και κύριοι, με το υπερπέραν θα έλεγα εγώ, διότι έχει τις πνευματικές λύσεις ο φίλος μας ο Παφούλιας και μας τις μεταφέρει καθημερινά εδώ στο λόγο, επειδή καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάτμαν. Καλώς το να. Τι κάνετε. Καλά είμαστε εσύ. Ο αέρας Σαλονίκης, έχετε ήλιο, λαχάδα, τι τα έχετε. Τα πάντα έχουμε, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα καθαρή, χωρίς συννεφιά. Χωρίς τίποτα. Σήμερα έχουμε καλοκαίρι. Και ο καθαρός ο ουρανός είναι γαλανός. Στραφές δεν φοβάται. Έτσι, βεβαίως. Και κάνει που μόνο. Ποια η κυρία Ιωάννα. Η είναι... κυρία Ιωάννα, βεβαίως. Βεβαίως. Κυρία Ιωάννα, τι κάνετε. Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Ξυπνήσατε κι εσείς, Θέλει, δεν θέλει. Τετάρτη ήτανε, θα ξυπνάει. Είναι στο πρόγραμμα. Ο οργανισμός μπαίνει σε. Ο οργανισμός του λόγου επειδή. Βεβαίως, βεβαίως. Εσένα σε ακούω βαρύ σήμερα. Τώρα μόλις ξύπνησα. 6:45 συνήθως παίρνεις από τις 6 παραπάνω. Και το τηλέφωνο, τη συσκευή του τηλεφώνου δεν έβρισκα. Γιατί τη βρήκε, δε γάμω το. Έλατε, γιατί κάπου είχε πέσει κάτω και ένα γατάκι, ένα σκυλάκι, κάτι εδώ τι γίνεται εδώ, γατιά σκυλιά. Τι ωραία, και θα περνούσαμε ένα. Δεν φαντάζομαι όμως να χάσει το κινητό σου, να θες να πας τηλέφωνο στην εκπομπή. Τι ωραία, άρεσε, δεν πειράζει. Δεν χάνεται αυτή η εκπομπή, θα βρει τρόπο.
Θα βρει τρόπο να. Θα βρει τρόπο. Θα πάω με τηλεκάρτε, θα πάω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Το τηλέφωνο, θα συνδέσω το καρτοτηλέφωνο ασύρματα. Έτσι. Ώστε να μπορώ με σήματα μόρφω να σα ακούω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Κάτι θα βρει. Γιατί πάνω απ' όλα χρειάζεται να ενημερώσει το κοινό του λόγο επειδή περιμένει τον Ελευθερία. Έγινε. Πόσο κόσμο είχε χθε στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα είχαν μια 3.000. Τα 4 βαριά. Βαριά. Δεν παρετήθηκαν μάλλον. Από ό,τι καταλαβαίνω. 4.000 βαριά. Βαριά, δηλαδή, βαριά. Το Καλλιμάρμαρο είχε πιο πολύ. Πιο Καλλιμάρμαρο. Εγώ μπορώ να σου πω ότι παιχνίδι τη Κονταξάνθη μπορεί να έχει περισσότερο κόσμο. Εγώ θα έλεγα και παιχνίδι του Πανιωνίου ή του Ηρακλή. Πανιώνιο πάντα έχει κόσμο. Και Ηρακλή έχει κόσμο. Σε παρακαλώ, αυτά τα έχει και τρέχει. Έχει κόσμο ο Πανιώνιο. Βέβαια, δεν έχει Πανιώνιο. Εγώ όταν ήμουν Θεσσαλονίκη, για το Πανιώνιο λέγαμε ότι δεν γεμίζουν ούτε ταξί. Δεν υιοθετούμε γιατί είμαστε από Αθήνα, είμαστε Πανιώνιοι και θα σε κλείσω. Θα σε κλείσω για τα κακέ τριχή σου. Ξεκλείνω για. Μέχρι και ο Λευτέρης βαρέθηκε σήμερα να μας μιλήσεις. Θερινό ηλιοστάσιο, αλλά παίζει έτσι μια ζαλούρα. Μήπως είναι και κάτι στην ατμόσφαιρα που λες. Μας αλλάζει λίγο τη διάθεση. Ναι, εμείς μια χαρά αισθανόμαστε. Θα δούμε την υπόλοιπη μέρα, θα... άμα μεταλλαχτούμε σε τίποτα. Ναι, θα... αφού δεν σε τσίμπησε η αραχνούλα. Ακριβώς, ναι. Αλλά είδες την αραχνούλα στον ύπνο σου πάλι. Την είδα, πέχει, όχι μόνο μία. Είδες πολλές αραχνούλες και τις κυνηγούσες κιόλας. Κάθε φορά βλέπεις όνειρα. Οπότε. Κυνηγούσες στον ύπνο σου αράχνη. Ναι, πρέπει να το δούμε αυτό. Αν και έχω απέντηση ακροτή να κοιμάμαι ήρεμη και να μην βλέπω εφιάλτες, γιατί δεν μπορεί να ακούει τους νεροκρίτες. Παιδί μου, ποιος τα λέει αυτά. Ποιος δεν θέλει να ακούει. Μα είναι ποιόν, είναι δείγμα για εσένα και θα ακούσεις τώρα τον νεροκρίτη γιατί είναι. Εγώ αυτό περίμενα μόνο που ξύπνησα. Λέω, αχ, οι δαράχνες πρέπει να μου πει το όνειρο. Θα στο εξηγήσω ούτως ή άλλως. Πρέπει να το κάνουμε έντονα στην εκπομπή και τώρα. Θα σου εξηγήσω το όνειρο με τον Μπάμπι Μπατμανίδη. Διότι αν ονειρευτείτε αράχνη στον ύπνο σας, αυτό είναι ένδειξη εργατικότητας. Ιωάννα μου, φαίνεται. Ταλέντο δηλαδή. Μα είσαι εργατικότατη, είσαι από τις 6 ώρα εδώ μαζί μου συντροφιά. Και προσοχής που θα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία περιουσίας, Ιωάννα μου. Αυτό μου συμφέρει και πίστεψέ με, θα δώσω και ένα μερίδιο σε σένα, γιατί χάρη σε σένα. Το 10% είναι η δημιουργικότητα. Έτσι, τα οικονομήσεις δηλαδή. Το να δείτε αράχνη να υφαίνει τον ιστό της είναι προμήνυμα ευτυχίας και ασφάλειας στο σπίτι σας, μέσα στο σπιτάκι σας. Αν δείτε πως σκοτώσατε αράχνη, σημαίνει οικογενειακούς καυγάδες. Α, μάλιστα. Αν είσαι ξαδέρφη του Σπάιντερμαν, ας πούμε. Θα λύουμε το σπίτι αυτές τις μέρες, δηλαδή. Να φύγετε γονείς από το σπίτι, γιατί θα έχουμε άλλα. Το να δείτε ότι σας δαγκώνει η αράχνη σημαίνει ότι θα γίνετε θύμα των εχθρών σας και οι επιχειρήσεις σας θα πάθουν ζημιές. Δεν έχουν επιχειρήσει, οπότε δεν μπορούν. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα είχαμε θέματα. Αν δείτε στον ήρωα σας αράχνες κρεμασμένες στους ιστούς του, σημαίνει ευνοϊκές περιστάσεις για καλή υγεία και περιουσία. Κονόμα θα παίξει αυτό δηλαδή, το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, αραχνούλα. Τέλος, τα κονόμησες. Παίξε τσοκέρ. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας το κλείσε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή. Ή στο διαδίκτυο ή στη σελίδα μας στο Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Αν δείτε πως σας περικυκλώνουν αράχνες, περιμένετε στεναχώριες. Η λευκή αράχνη έχει τέτοιες αράχνες, πολικές αράχνες. Δεν το ήξερα. Έχεις δει λευκή αράχνη? Μόνο σε ταινίες. Εντάξει. Αν δείτε σε ταινίες λοιπόν, λευκή αράχνη σημαίνει κάποια ευχαρίστηση. Να είδες. Δούμε και στον ύπνο μας. Καλά περνάς. Βλέπεις την ταινία, περνάς καλά. Διασκεδάζεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πώς βγαίνουν, πού τα ξέρει αυτός ο νεροκρίτης όλα. Αν η αράχνη σε δαγκώσει, θα αρρωστήσεις. Ή θα μάθεις για κάποιο δυστύχημα που έπαθε ένα συγγενικό σου πρόσωπο. Μια μεγάλη αράχνη που τη φοβηθήκατε σημαίνει αύξηση του πλούτου. Τα εδώ βγαίνει. Λεφτά λέει, λεφτά, κάτι θα συμβεί σήμερα. Αλλά με κίνδυνο να το χάσετε αν δεν προσέξετε. Θα πρέπει να είσαι πολύ. Να επενδύσεις σωστά. Είστε και φέρει. Εδώ έχω μια ευκαιρία. Δεν θα την πω στον αέρα, μην οικονομήσουν. Δώσε μένα εδώ. Βεβαίως. Αν η αράχνη είναι το είδος ταραντούλας, σημαίνει ότι οι εχθροί σας θα σας κατατροπώσουν. Το να σκοτώσετε μια ταραντούλα σημαίνει επιτυχία ύστερα από ατυχίες. Ιστός αράχνης στο όνειρο είναι προμήνυμα επιτυχίας και καλών σχέσεων. Από ό,τι καταλάβαμε, περιουσία. Ναι, σε όλα αυτά ίσως και για τους φίλους κυρίως του δικεφάλου που ακόμη παίζει να έχουν κατάλοιπα από τη δεκαετία του 90. Δεν ξέρω αν όλα αυτά ισχύουν αν δούνε το φασούλα στον ύπνο τους, γιατί ο φασούλας είχε το παρατσούκλι αράχνη. Η εθνική μας μάλιστα αράχνη. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάτμαν. Άλλη φωνή τώρα, ξύπνησε εδώ, ναι, νάτος. Ακούστε κάτι σοβαρό, βέβαια. Πήγα στο, να το πω, δεν πειράζει. Γιατί, για να μην το πεις. Πήγα. Πού πήγες, ποιο, να πεις βεβαίως. Σωζανά Λίκο.
Ζαράλικο. Λοιπόν, μόνο στου αεκτσίδε πα εσύ. Δεν πα στου φίλου μα. Λοιπόν, η παράσταση ξεκινάει 9. Εμάς γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά θα μας το πει. Να το πούμε stand-up comedy να τελειώνει. Να το πούμε. Ξεκινάει 9 η ώρα, ώρα έναρξη. Ναι, μάλιστα. Εγώ είμαι εκεί από τις 8.30 με το ποδήλατο. Μάλιστα. Είναι κάτω ότι και άνεργος. Ναι. Χρησιμοποιώ μετρό ποδήλατο. Ευτυχώς μάλιστα. Πάλι καλά που δεν είστε στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς έχουμε μετρό, κύριε Πάπ. Ναι, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Η ώρα πάει 9.30. Η ώρα 9.30 δεν έχει ξεκινήσει. Αλλά παίζει τραγουδάρες, κομματάρες. Εντάξει, ωραία, περάσαμε καλά. Έχουμε ναι. Μουσική, έχω πάρει και κάτι πατατάκια. Μάλιστα, να ωραία, μας πει όλη τη μέρα του τώρα. Και έχω δει τον Κυριάννη, τον περιπτερά του, έχω μιλήσει, έχω δει τα πρωτοσέλιδα, διάβασα τον ρεπορτάζ της Επισημίδια. Ναι, για πες. Η ώρα 10 λοιπόν, κύριε Μπάπη, έρχεται ένας και μας λέει για τεχνικούς λόγους, η παράσταση δεν θα γίνει. Βέβαια, αφού μου έχεις βγάλει 400 καρέκλες, και ο κόσμος είναι 30 άτομα στο Δήμο Χολαργού, μάλιστα. Και οργανωτής ο Δήμος Χολαργού. Μάλιστα. Πώς να ξεκινήσει, ρε φίλε. Μάλιστα. Εγώ τώρα τι να κάνω γι' αυτό. Ευτυχώς ο Ζάρα την Πέμπτη παίζει Τραϊανών. Ναι. Θα έχει 500 άτομα και θα γίνει χαμός. Έτσι. Μας επέστρεψαν τα λεφτά γιατί να. Μου πληρώσει και είσοδο. Για ανέργους είχε ειδικό εισιτήριο. Εντάξει. Εντάξει. Και τώρα εγώ μάλιστα. Μου υπογράψανε το εισιτήριο. Μάλιστα. Όπως υπογράφει σαν στάρ του σινεμά. Ναι. Και εγώ άνοιξα τα φύλλα της καρδιάς μου. Είδες τι το βρήκε αυτό το τηλέφωνο που λέγαμε, τι το βρήκε. Καλά ήταν χωρίς τηλέφωνο. Και με το στάρ του σινεμά, ναι. Θα πάω τώρα ναι. Εγώ στο Κοδρυκτόνος. Να πας. Για να δω την, να την παράσταση. Να πας. Βέβαια, γεια σου. Δεν είπα πρέπει να περάσει καλά ο Ζαραλίκος. Γιατί μου έδωσε μπλούζα. Μ' ακούς? Όχι, δεν σ' ακούω. Μου έδωσε μπλούζα με λιγουρεύεστε. Για τον Άδωνη. Έτσι. Γεια σου, γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Μια καταπληκτική πρωινή ιστορία. Ξεκάθαρη με. Έτσι, μπλούζα με λιγουρεύεστε. Κοντύψα να κοιμηθεί εδώ για Ιωάννη σου λέει τι λένε αυτοί τώρα το πρωί. Αλλά ήθελε να πει τα δικά του. Τι να κάνουμε και ποιοι είμαστε εμείς που δεν θα αφήσουμε τον κόσμο να πει τα δικά του. Ελεύθερη γνώμη, ελεύθερη κούρηση. Βέβαια, βέβαια. 2-3-1-0-2-8-7 και 3-8 για σώστε μα. Στον Λίμπερο 107,4. Ψάχνοντας βέβαια και αυτές τις ημέρες να βρούμε κάτι σε αθλητική διοργάνωση καθημερινώς, Ιωάννα μου, το έχουμε γυρίσει τις τελευταίες μέρες στο γυναικείο μπάσκετ. Παρακολούθησα. Παρακολούθησες και εσύ. Μ' αρέσει γιατί είσαι μέσα στο πνεύμα, είσαι μέσα στο αθλητικό πνεύμα της εκπομπής. Ποιο παρακολούθησες, το χθεσινό? Όχι, Ελλάδα-Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι είναι που κερδίσαμε τις Σερβίδες, προπέρσινες πρωταθλήτριες Ευρώπης. Προχθές χάσαμε από τις Γαλλίες που ήταν οι φιναλείς στις λεπτομέρειες. Μάλιστα ο Μεσφαγή βεβαίως, ο Ουκρανός, όπως ακούσαμε στη χθεσινή μετάδοση, ο Ουκρανός διαιτητής του προχθεσινού αγώνα αποπέμφθηκε από το τουρνουά διότι απέβαλε με 2 τεχνικές ποινές την καλύτερη μας παίκτρια μαζί με τη μάθαμε. Τώρα τα ονόματα τα παίζουμε στο τέτοιο, πώς λέγαμε, Σπανούλης. Μάθαμε την Μάλτσι, μάθαμε τη Σπανού. Αρχίζουμε σιγά σιγά, μπαίνουν μέσα στις καρδιές μας τα κορίτσια της Εθνικής Ελλάδος. Στο παιχνίδι με τη Γαλλία είχε αποβληθεί η Στέλλα Καλτσίδου με 2 τεχνικές ποινές και έτσι η Ελλάδα δεν μπόρεσε να κερδίσει την προπέρσινη φιναλίστα. Αλλά χθες με παρούσα την Στέλλα Καλτσίδου για καλύτερη παίκτη, να έχει βάλει καμιά 25 πόντους με τρίποντα με αυτά, με να παίρνει την Ελλάδα στις πλάτες της. Το εθνικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε της Ρωσίας με 58-62. Κόντεψε να αυτοκτονήσει βέβαια, διότι στην τρίτη περίοδο κέρδιζε με 17 πόντους, έχοντας κάνει ένα καταπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο με ένα επιμέρου σκορ 2-20. Αλλά λίγο εκεί το άγχος και η απειρία οδήγησε τις Ρωσίδες να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα πέτυχε μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη και επικράτησε με 58-62. Με 58-62, ναι. Γιατί βοήθησε και ο Ζεύς. Εδώ ο ελληνικότατος ο Ζεύς με τους κεραυνούς κατατρόπωσε τις Ρωσίδες, τις ομόδοξες Ρωσίδες. Και έτσι η Ελλάδα πέρασε στην φάση των 8, στα πρωινή τελικά. Εκεί όπου θα συναντήσει την Πέμπτη την ομάδα της Τουρκίας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Στις 4 η ώρα το μεσημεράκι. Για όμως γυρνάς από τη δουλειά και βλέπεις και λίγο μπασκετάκι. Για όσους ενδιαφέρονται και από ό,τι είδα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και χάρηκα, μπορώ να πω, γιατί το ψιλοσχολίασα το μάτς. Όλοι είμαστε στην ίδια μοίρα, όλοι ψάχνουμε να βρούμε κάτι το αθλητικό. Έβλεπε αρκετός κόσμος, σου λέει τώρα τρίτη βράδυ,
Το Survivor δεν έχει κανένα ενδιαφέρον απολύτως πλέον, δεν το βλέπει κανείς. Νομίζω. Έχασε το suspense του. Δεν παρετήθηκαν. Κατάλαβε και αυτά. Οπότε το γυρίσαμε όλοι στο γυναικείο μπάσκετ και με χαρά θεάμα βλέπουμε κιόλας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αυτό το χαμουτζάκο, το χαϊβάνι, τον Αθηνέζο, ναι. Γιατί το βγάζετε συνέχεια τηλέφωνο? Τι τον εαυτό του λέει, αυτογνωσία. Αυτό το βλάκα μιλάει, αυτός ο παλαπίπας. Πες κι άλλα, σ' αφήνω. Πες τα όσο θέλεις τώρα. Στο γυναικείο μπάσκετ. Βεβαίως. Συγχαρητήρια. Αυτή η Καλτσίδου κάλτσες φοράει. Η οποία είναι και σαλονικιά η Καλτσίδου. Η Καλτσίδου και λέμε. Πόντια βέβαια. Ναι, αλλά αγωνίζεται στον Ολυμπιακό όμως. Α, παίζει στον... βέβαια, γιατί ο Ολυμπιακός μια περίοδο επί Κοσκοτά είχε γίνει Πόντι Πειραιός. Με τον Εντίδη, τον Κοπίδη. Το Χατζίδη, γιατί δεν τα λέτε. Όλος ο Πασεραϊκός. Τον Καραταΐδη, το Σαβίδη, το Μολακίδη, θα στα πω εγώ τώρα. Όλος ο Πασεραϊκός ήταν Ολυμπιακός. Παναγιώτης Οφιανόπουλος. Δεν είναι. Πόντιος, αλλά εντάξει. Γεια σας. Τα είπε και ξενθύμανε. Γεια σας, μας χαιρέτησε και μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα. Η οποία η Καλτσίδου ξεκίνησε βέβαια και αξίζει να το πούμε αυτό, από τον Ηρακλή. Φοδιάζουμε τον μπάσκετ εδώ η Θεσσαλονίκη, τον μπάσκετ της εθνικής ομάδας χώρας μας. Κατάφερε και επικράτησε τον Ρωσίδων, πέρασε στους 8. Με την Τουρκία έχει βάσιμες ελπίδες να πετύχει το ακατόρθωτο, κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ νομίζω στην ιστορία της εθνική ομάδα γυναικών του μπάσκετ, να προκριθεί στους 4 της διοργάνωσης. Τα άλλα αποτελέσματα τα χθεσινά: Ιταλία, Ουγγαρία 49-48, Ουκρανία, Σλοβακία 68-82 και Σερβία, Λετωνία 70-75. Και έτσι την Πέμπτη στα προημιτελικά από τη 1:30 το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η Τουρκία την Ελλάδα, η Ισπανία την Λετωνία και η Γαλλία την Σλοβακία. 1:30, 4, 7 και 9:30 αντιστοίχως το παιχνίδι. Βεβαίως εμείς μπάσκετ βλέπουμε για τον Βαγγέλη Ιωάννου, αυτόν που περιγράφει τις μεταδόσεις, περιγράφει τα παιχνίδια, που είναι ο αγαπημένος μας sportscaster. Θα το νομίζω και θα πω, ο εθνικός μπασκετικός sportscaster μας. Βέβαια αισθάνεται λίγο αμήχανα από ό,τι έχω παρατηρήσει, γιατί δεν μπορεί να πει αυτά τα kill bill, τα πεταχτάρια. Ευτυχώς που υπάρχει και μακρινό rebound στο, και στο γυναικείο μπάσκετ και μπορεί και επισημαίνει τις καταστάσεις. Βέβαια έχει φάει ένα νέο κόλλημα, έχει ένα νέο φετίχ με το coach Κεραμιδάς. Λένε Κεραμιδά τον προπονητή, δεν μάθαμε ποτέ το μικρό του και εγώ δεν το ξέρω. Γιατί ακούμε το... ναι, το λέει, παιδί μου, σε κάθε περίσταση ο Βαγγέλης Ιωάννου περιγράφει και λέει ο coach Κεραμιδάς. Μπορεί και ο ίδιος να μην γνωρίζει το μικρό του όνομα. Οπότε είναι... Coach Κεραμιδά πώς σε λένε, οπότε το λόγο επειδή θα πρέπει να του τον συστήσει για την επόμενη μετάδοση. Να γνωρίζει πως λένε τον coach Κεραμίδα ή πλέον στην συνείδησή μας έτσι έχει καθιερωθεί. Κώστας Κεραμιδάς είναι. Νίσταξε εδώ Ιωάννα, πιάσε γυναικείο μπάσκετ, φαντάζομαι εδώ μας καταντήσανε. Εντάξει ρε παιδί μου, έκατσα και είδε το παιχνίδι να μην δείξω ότι το έχω δει. Κατάλαβες. Και εγώ έπαιζε μπάσκετ. Έπαιζες μπάσκετ. Ναι, εγώ μου. Πολλά χρόνια. Μεγάλος έαντας. Ναι. Άρα έχεις άποψη. Έχω φυσικά, έχω και τις θαυμάζω πάρα πολύ. Γιατί... Ξέρεις καμία από αυτές, ας πούμε. Όχι, δεν ξέρω. Μήπως τα κάποια της ηλικίας σου κάποια. Οπότε δεν το έχω ψάξει. Άμα είναι θα νιώσω περηφάνεια. Ναι, κάποιες θα είναι. Θα το ψάξουμε, θα δούμε το ρόστερ, το γυναικείο και θα σου πω. Μήπως ήταν κάποια από εκεί από εμάς. Καμιά άλλη Θεσσαλονίκη, γιατί τώρα τα γνωρίζουμε τα κορίτσια και δεν τα ξέρουμε. Θα το ψάξουμε και θα. Έτσι, μ' αρέσει. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα του λόγου επειδή με ένα συγκλονιστικό θέμα. Γυναικείο μπάσκετ δεν μίλησε κανένας και νομίζω δεν μπορεί να. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει κανένας γι' αυτό ή να κάτσει να το δει. Ναι, όμως τουλάχιστον κάποιος πρέπει να μιλήσει γι' αυτό. Έτσι, εμείς αναδεικνύουμε κάθε πτυχή του αθλητισμού. Γιατί είμαστε άνθρωποι που προωθούν τη νεολαία μας. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Δρυμύτεροι, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, στο πρωινό της 21ης του Ιούνιου. Θερινό ηλιοστάσιο, σιγά σιγά θα μπούμε και στο καλοκαίρι ημερολογιακά, αστρολογικά, αστρικά μάλλον, στις 7:24 όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έτσι λίγο πλησιάζει. Ναι, θα πατάξουμε στρακαστρούκες. Καλημερίζουμε για τη γραμμούλα. Ιωάννα, είσαι στη θεολογική σχολή. Ναι. Καλημέρα και στη γραμμούλα.
Ίντερ Τουρκού Άσο και το άλλο το παίζω Χ. Να σε καλά. Και η κοπέλα που αγαπούσα ήταν από μαμά Σεραία και μπαμπά Σούρδο. Μάλιστα. Είναι χρόνια Θεσσαλονίκη και ακόμα την αγαπώ την κοπέλα. Τι να κάνεις κι εσύ. Αλλά παντρεμένη και δεν θέλω να την. Γιατί δεν σε παντρεύτηκε, μιλούσες πολύ. Όχι, παντρεύτηκε με ένα ταξιτζί. Γιατί ήξερε πολλά. Σε αντίθεση με εσένα. Στο μοσχομπίζελο. Το ξέρω. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι πληροφορίες διοχετεύονται καθημερινά στο λόγο, επειδή πόσο χρήσιμη εκπομπή. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγο επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Νομίζω σου χρειάζεται και ένα καινούργιο επάγγελμα. Τι επάγγελμα? Να κάνεις την ξεματιάστρα. Ξεματιάστρα, παιδί μου. Γιατί τι? Χρειάζεται, δεν μπορώ. Έχουμε... Γιατί? Ήρθαμε τόσο κεφάτι εδώ πέρα και τώρα σιγά σιγά. Σε ρίξαμε, ναι, με αυτά τα αθλητικά που πιάσαμε. Λες ξεματιάστρα. Αν κάποιο πρέπει να με μάτιαξε, δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν ξέρω αν ξεματιάστρα είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Αν και το, σαν η εκπομπή το υιοθετούμε, είχαμε αφιερώσει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, πριν κάνα μήνα, ολόκληρη εκπομπή για το ξεμάτιασμα. Λες κάτσε στα όρη, στα άγρια βουνά, στα όρη, στα άγρια βουνά. Αν όμως, μάλλον μου λες ότι το ραδιόφωνο δεν μου πάει, σαν επάγγελμα να αλλάξω κατεύθυνση. Όχι, δεν ξέρω. Έχεις και, πώς να το πω έτσι, έλξη και σε άλλα μονοπάτια. Σε άλλα μονοπάτια, κοίταξα, αν γνώμονάς μας στο τι εργασία μπορούμε να επιλέξουμε ή αν θα αλλάξουμε κατεύθυνση, είναι το πώς μέσα στο επάγγελμα μπορούμε να έχουμε τα τυχερά μας, εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ, Ιωάννα μου. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν το ξεματιάστρα βοηθάει, γιατί είναι ένας μοναχικός δρόμος, ο δρόμος του ξεματιάσματος, και δεν θα έχεις... Άμα είναι μοναχικός, να μην το κάνουμε καλύτερα. Δεν θα έχεις συναναστροφή με το αντίθετο φύλλο, προκειμένου, ξέρεις, να έρθουμε πιο κοντά και όλα αυτά τα επιθυμητά, ιδίως τώρα το καλοκαιράκι. Διότι υπάρχουν επαγγέλματα που ευνοούν τους συσχετισμούς ανάμεσα στα δύο φύλλα, για να το θέσω έτσι πιο... εύσχημα. Υπάρχουν επαγγέλματα που ευνοούν τις ρομαντικές, τις ερωτικές έλξεις τροποντινά, και για όσους ενδεχομένως, κυρίως για τη νέα μας γενιά που αγωνιά αυτή τη στιγμή, νομίζω το μηχανογραφικό το συμπληρώνεις μετά, αφού βγουν τα βαθμοί. Ναι, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Εμείς δίναμε, μαντεύαμε, παίζαμε τζόκερ, μαζεύαμε από το Μάρτιο τι μπορεί να θέλουμε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, αν είναι αυτό ένα κριτήριο για τη νέα μας γενιά, και όχι μόνο για τη νέα γενιά, για όσους σκέφτονται να κάνουν μια άλλη μετάβαση, το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, έχει την τεχνογνωσία να σας κοινοποιήσει και να σας γνωστοποιήσει στο πού θα πρέπει να στραβείτε, αν θέλετε να συνδυάσετε το τερπνόν με τα του ωφελήμου. Και όλα αυτά φυσικά προκύπτουν βάσει ερευνών. Δεν μιλάμε έτσι στον αέρα, δεν μιλάμε στον πρώτο. Δεν θα ήταν έγκυρη εκπομπή τότε. Βεβαίως. Ή δεν μιλάμε με βάση τη δικιά μας εμπειρία. Τώρα στο αθλητικό ραδιόφωνο, ας πούμε, που είναι όλοι μαντραχαλαίοι, τι ερωτικές σχέσεις να αναπτύξεις. Δεν θα ήτο πρέπον. Εγώ πιστεύω ότι ένα επάγγελμα θα μπορούσε να βαγωσώστης. Να βαγωσώστης, λες εσύ τώρα, έτσι εμπειρικά, λες ότι... Ότι... δημιουργείται μια σχέση. Μια σχέση με τους πληγμένους. Είσαι ηρωάς μου μετά. Α, έτσι. Το σκέφτηκες, αυτό δεν το σκέφτηκες. Δεν το σκέφτηκαν, η αλήθεια. Βέβαια, να βαγωσώστης, καλό είναι να μην έχεις μακριά μαλλιά, διότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται και δεν στα ξέρει ζώσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Για τα παιδιά που έχουν μηχανογραφικό, να βάλουν όλοι από το Αριστοτέλειο, για να πηγαίνουν όλοι οι άντρες να πηγαίνουν στη φιλοσοφική, στο κηλικείο, στο καψιμίδι. Α, διαφήμιση του κηλικείου, σε κόβουμε. Μπορώ να βρω 1500 τρόπους για να κόψω το Λευτέρι. Τα απαγορεύεται να κάνουμε διαφημίσεις. Μια μεγάλη, λέει, διαδικτυακή έρευνα, η οποία χρησιμοποίησε τις γνώμες 42.000 παρακαλώ εργαζομένων σε διάφορες δουλειές, εστίασε στο αν και κατά πόσον οι συμμετέχοντες είχαν όχι απλά ερωτικές, έτσι, ένα φλερτ, πλατωνικές σχέσεις, είχαν ερωτικές ολοκληρωμένες σχέσεις με κάποιο άτομο από τη δουλειά τους. Νομίζω ότι όλοι οι ακροατές ανυπομονούν να ακούσουν τώρα αυτή. Ποια δουλειά μπορεί να είναι αυτή? Την είδηση. Αν κάνουν κάτι καλά, ας πούμε.
Ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο αγρότης που μας παίρνει τηλέφωνο, εκεί τώρα στον κάμπο, λίγο δύσκολα να φανταστώ. Μόνος ο αγρότης ψάχνει π.χ. ας πούμε. Το πας αλλού. Ξέρεις κάτι παραπάνω. Καλή, τους αγρότες. Λένε πολλά. Μάλιστα, τι λένε πολλά. Καλέ, τι αγκούρι είναι αυτό που φύτεψες, καλέ αγρότη. Παναγιά και Χριστέ, που πάει το μυαλό σου. Ναι, όμως είναι... Δεν έχεις ταινίες λεφτός να μου πεις. Δεν έχω. Τους αγρότες παρουσιάζουν σεξι. Τους αγρότες. Ναι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Επειδή εδώ στην Ελλάδα είναι πράγματα διαφορετικά, στο εξωτερικό είναι... Όλοι είναι, ναι. Με τα καρό που κάνεις και με τα τέτοια. Διαπιστώθηκε, λέει, ότι ένας στους 10 συμμετέχοντες παραδέχθηκε ότι είχε πλήρη σεξουαλική επαφή στον χώρο της δουλειάς. Πέρα από ότι απαυτονότανε στη δουλειά και κυριολεκτικά έκανε, εφήρμοζε τη συγκεκριμένη συνθήκη. Καλημέρα στη Γραμμουλά. Όταν δούλευα επιθεωρητής Άιζο στην Τίβο Όστρια Ελλάς, σ' απόλυσαν. Τα είχα φτιάξει με τη γραμματέα. Μα όνατος, επιθεωρητής Άιζο. Έμενε Μπραχάμες. Μπραχάμες, δε φιλαριακό. Από Καρδίτσα ήταν καταγωγή γονείς. Καρδιτσάρα, καρδιτσάρα, deep μυαλό που λέει και το σύνθημα. Ειρήνη τη λέγανε. Ναι, τώρα δεν τη λένε δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά τι να πω, Εμπυρλής. Έτσι. Η καπνοσύραγγα της Ειρήνης δεν παίζεται. Έτσι, να έτσι. Τα λέμε αυτά. Έτσι, γεια σου. Καλημερίζουμε και το φίλο μας τον Κρίς που λέει: βάλε κανένα γκομενικό καλοκαιρινό θέμα να δεις πως θα γίνει το μάτι γαρίδα της ωραίας κοιμωμένης. Τι εννοείς, παιδί μου? Δεν υιοθετούμε τέτοιες καταστάσεις. Μόνο κανένα καλοκαιρινό διατροφολογικό θα γίνει το μάτι μας γαρίδα από την πείνα. Λοιπόν, λες εσύ ότι ας πούμε ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να ευνοήσει και να δημιουργήσει επαφές ερωτικές είναι του ναυαγοσώστη. Ναι, ναι, πιστεύω ότι πιάνει. Να σου πω. Πιάνει, σίγουρα πιάνει ο ναυαγοσώστης. Λες ότι, τι επάγγελμα κάνεις, είμαι ναυαγοσώστης. Όχι, δεν λέμε αν γοητεύεσαι από το επάγγελμα του άλλου. Το βλέπεις όμως, λέμε στον χώρο της δουλειάς δημιουργείται έλξη. Δηλαδή με συναδέλφους, με άλλες ναυαγοσώστριες εν προκειμένου, όχι με τα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, ναι. Άλλο που σου περνάει, κάποιο άλλο από το μυαλό, ας πούμε. Οι θεολόγοι, ας πούμε. Οι θεολόγοι δεν έχουν τέτοια πήχηση. Μπορούσαν να μεταξύ των, ας πούμε, να είχαν. Όχι, λες. Έχει διπλανά γραφεία, ξέρω εγώ, ναι. Μυστική πόρτα. Ποια επαγγέλματα θεωρείς, ας πούμε, ότι έχουν, έτσι. Και εγώ θα σου επιβεβαιώσω ή όχι με βάση τις έρευνες. Για με βάση ποσοστά. Νομίζω κάτι. Ποια θεωρείς ερωτικά επαγγέλματα? Με τον αθλητισμό κάτι. Με τον αθλητισμό, λες εσύ. Βασικά βρήκα ένα. Για πες το. Ο φυσικοθεραπευτής, ας πούμε. Όλους. Βάζεις μέσα όλους αυτούς που πασπατεύουν και το κάτι τι στο πιάνουν. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Εντάξει. Αυτό σου έρχεται στο μυαλό. Ξέρεις κάτι παραπάνω, έχεις κάποιον φίλο που δραστηριοποιείται? Όχι μασάζ. Μην πάει εκεί το μυαλό σου στα πονηρά. Όχι, όχι. Γνωριμίες γίνονται στον χώρο της δουλειάς, αλλά κάποια πράγματα να μην τα λέμε. Εγώ θα σου δώσω όμως εδώ και έχω την απάντηση σαν λόγο επειδή. Ποιοι εργαζόμενοι έρχονται πιο κοντά? Καλημέρα στη Γραμμούλα. Εγώ πα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Πάμε ο αγρότης, γιατί μας μειώνεις έτσι ρε στη σειρά? Εγώ ανεβάζω το επίπεδο. Δηλαδή περίμενε. Ζητάω συγγνώμη, η Ιωάννα σας εξύψωσε. Δεν υπάρχουν γυναίκες. Ρε παιδί μου, δεν λέ... θέλω να εκθέσω. Εγώ αυτή τη στιγμή τα έχω με την πρόεδρο του αγροτικού συνεδρίου. Είσαι πασοκάρα γι' αυτό. Να πάρεις τα κονδύλια. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μοιάζω στη Νέα Δημοκρατία, ήμουν και θα είμαι. Έτσι. Και στην Άπνοια του Φωκού ήμουν, μέσα στο ψηφοδέλτιο. Αλλά μην μας μειώνεις έτσι. Ναι, δεν έχει κονδύλια εκεί τώρα συνεταιρισμοί και τέτοια να πάρουμε την ποσόστοση. Όχι, όχι. Θα φάγανε αυτοί όλοι επί Πάγκαλου και επί Παπαντονίου. Δεν έχει τώρα. Ιστά να στέρεψε. Εντάξει, σε ευχαριστώ που με διαψεύδεις. Λες ότι... Διαψεύδω και τα τρακτέρια από τον άλλο τον Παγλαμά που πήγε. Έλα, μην κάνεις χαρακτηρισμού. Και μας είπε συγχάματα αγροτικά, να αλλάξουμε δουλειές. Να φτιάξω τα χωράφια και να πάω στη δικιά του δουλειά το κουράδι πέρα. Έλα, πρωί ρεσί τώρα. Καλά το πηγαίναμε. Εντάξει, το πηγαίναμε. Σκέφτομαι, δεν σε ακούει. Ακούει το άλλο το ραδιόφωνο τώρα. Οπότε... Άλλαξε. Ναι. Σας παρακαλώ, παιδιά, ας κρατήσουμε ένα επίπεδο. Αν μη τι άλλο λόγο, επίπεδο είμαστε. Λοιπόν, οι αγρότες εδώ δεν είναι μέσα στην έρευνα, δεν είναι μέσα στα ποσοστά, αλλά έχει τους δικαστικούς υπαλλήλους με ποσοστό 4,1. Να σου πω γιατί. Γιατί έχουν έτσι την εξουσία, έχουν την αυταρχία. Όχι. Γιατί... Είναι πιο κομψές οι κυρίες. Ναι, δεν έχει. Όχι, δεν λέει δικηγόρους, λέει δικαστικοί υπάλληλοι. Λες να εννοεί και τους δικηγόρους γενικότερα.
όλο το σύνολο. Έχουν αυτό το... Άμα το κάνουμε ένα μείγμα. Ναι, έχουν αυτό το φοιτικιστικό, ας πούμε. Ναι, το σοφιστικέ κάπως. Σοφιστικέ, αυτό θα σε καταδικάσω, θα σε κάνω, θα σε... Δηλαδή, βγάζει μήπως σχέσεις κυριαρχίας και εξουσίας που εμπνέουν έναν ερωτισμό. Ένα δυναμισμό, πιστεύω. Σε κάτι φίλους μου. Καλημέρα στην γραμμούλα. Υποστηρίζω αγρότες ως γεωπόνος. Έτσι. Αγρότες είναι πολύ σεξι. Έτσι. Είναι η τεχνική ηλεκτρονικών δικτύων με 4,4% ως ερωτικό επάγγελμα που αναπτύσσονται, ας πούμε, έτσι, σχέσεις αναμεταξύ των. Καταλαβαίνεις, θέλεις μια motherboard, θες να γίνεις η δικιά μου η motherboard. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, να σου βγάλω το καλώδιο, να σου βάλω το καλώδιο και τέτοια πράγματα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Λευτέρη, ρε φίλε, δεν είσαι αστείος. Μας έχεις εκνευρίσει, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου ακούσει, μη στραχωριέσαι. Γιατί δεν ακούει. Εσύ λες να ακούει. Δεν ακούει το σταθμό. Εσύ λες να ακούει. Μεταφορικά στο λέω, πνευματικά στο λέω. Πνευματικά δεν μπορώ και να ακούσει. Εντάξει. Θα ανέβαλω πρωί-πρωί. Έτσι, θα πιάσει τα νεύρα. Τι να κάνω, ας μας βάλω μια αναγνώριση. Λοιπόν, πες για το θέμα τώρα, αφήστε τα όλα αυτά. Μην προσπαθείτε να διαβάλλετε τη μεγάλη μας έρευνα. Ποιο θεωρείς ότι το επάγγελμα αναπτύσσει ερωτικές σχέσεις ανάμεταξύ των εργαζομένων? Ναι, μεταξύ υπολογιστές φυσικά. Το επάγγελμά μου. Το επάγγελμα. Ανάτο. Όλα μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένα. Όλα μέσα από τη ζωή. Δηλαδή εσύ με άλλες υπολογιστικούδες. Ναι, ναι. Ναι. Πληροφορικάρι τέλος πάντων. Ναι. Με τις γνώσεις τους, δηλαδή τώρα ναι, ναι, το λένε υπολογιστής μου, όχι αυτό, εκείνο το ένα το άλλο. Ναι. Τρελαίνουν με τις γνώσεις. Σιγά ρε μεγάλε, τρελαίνουν λέει με τις γνώσεις. Πάρε με κουτούλα με στον τοίχο, αχ, διαδικός κώδικας, τι μου κάνεις. Ο πελάτης βλέπει το αποτέλεσμα. Αχ, τυρά μου, τυρά μου. Γιατί δεν με θες τυρά μου, επειδή είμαι κομπιουτεράς. Εντάξει, με συγκλώνησες τώρα, με συγκλώνησες. Όχι, το βλέπω γιατί φτιάχνω υπολογιστές. Α, φτιάχνεις υπολογιστές και οι άλλοι φτιάχνετε. Μέσα που κάνω φτιάχνω υπολογιστές. Μα, όπα, μέσα σε αυτά που κάνω και εννοείται, φτιάχνω και υπολογιστές. Βλέπω για φροντιστήριο κάνω. Όχι το ότι οι κομπιουτεράδες είναι όλη μέρα πάνω από ένα υπολογιστή και δεν έχουν συνομιλία με κανέναν. Σκοτώνω την ώρα του στο Facebook. Έτσι, αυτό, άστα τώρα, τα ξέρουμε. Αυτό που λέμε η έρευνα συγκεκριμένη δεν έχει να κάνει με τα πιο ερωτικά επαγγέλματα, με τα επαγγέλματα που αναπτύσσονται σχέσεις αναμεταξύ των συναδέλφων. Αυτό λέμε. Πάλι. Κομπιουτεράς με κομπιουτερού. Εν προκειμένου. Γιατί έχουν κοινό σημείο στήξης. Κοινό σημείο, βέβαια. Κατάλαβε. Το LOL. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα όμοια έλκονται. Τα όμοια λες. Μάλιστα. Γιατί είσαι εκεί την ώρα πάνω από ένα υπολογιστή, το μυαλό πετάει. Άρα στρέφουμε τα παιδιά, γίνεται δικηγόροι, γίνεται τεχνικοί υπολογιστές. Δικηγόροι γιατί... δεν γίνεται από τους που αγορεύουν αυτοί. Αγορεύουν και κάποιος σου θαυμάζει από κάτω, αφού λέει δικαστική πάλι. Ενώ πάνω στη δουλειά και την ώρα προγραμματίζεις, για παράδειγμα. Δεν έχεις την Boston Legal και όλες αυτές τις σειρές. Ανοίγεις email, ανοίγεις τις σελίδες. Να ανεβαίνει και κάνεις μια διεργασία μόνος σου και κατεβαίνει μετά. Να είσαι καλά, Κρίς μου. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα. Στην 8η θέση είναι η Food Service Manager, αυτό που μας είπε ο φίλος μας ο Λευτέρης, τεχνικός τροφίμων, το οποίο αναπτύσσει ερωτικές σχέσεις. Να σου δείξω εγώ τώρα εδώ τι έρευνα έκανα πάνω στο λαχανάκι, να σου δείξω εγώ στο σκευασμένο και δημιουργεί μια έλξη. Το φαΐ γενικά έχει έναν ερωτισμό. Πάντα πιστεύω, ναι. Από όπου και αν προέρχεται. Πρέπει να κάνουμε και μια άλλη έρευνα. Για τα ποια είναι τα πιο ερωτικά. Και αυτό υπάρχει και θα σου παρουσιάσω, βέβαια. Το μπερδεύουμε λιγάκι. Στην 7η θέση είναι η μηχανική αυτοκινήτων. Να τα, να τα, να σε πιάσαμε τώρα εδώ στο δικό σου το πεδίο, η ντριφτερού. Με 4,9 το οποίο να μεταξύ των μηχανικών αυτοκινήτων αναπτύσσονται σχέσεις πάθους. Γιατί. Φέρε το πουλόνι, πάρ' το γαλλικό χρυδί, πάρ' το σαυροκατσάβιδο. Τα πιο πολλά κορίτσια δεν ασχολούνται με τα αυτοκίνητα γενικά και με τις μηχανές. Ναι, μία, οπότε άμα βρεθεί στο χώρο εργασίας μια γυναίκα. Τεράστιο ίσως ξέρει. Και ναι. Να ξέρει και πιο πολλά. Και να σίγουρα θα ξέρει πιο πολλά. Την άποψή της. Ναι. Θα δημιουργήσει πάθη. Το πάθος έχει δημιουργηθεί πολύ πριν. Έτσι, καλημέρα στη γραμμούλα. Για ηθοποιούς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σου μέρα. Καλώς το να. Καταρχήν, αυτό με το food service, ξαναπέστω, ποιοι είναι? Food service managers.
Ούτε ξέρει, μάλλον δεν είναι αυτό που είναι νωρίτερα η τεχνική τροφίμων. Τι είναι? Οι τεχνολόγοι τροφίμων. Αυτό δεν είναι ο Λευτέρη. Είναι το δικό μου επάγγελμα, το οποίο είναι τεχνολόγο τροφίμων, έτσι. Ναι. Ουδέποτε είχαμε σχέση μεταξύ μα. Πε μια και το επάγγελμα το οποίο ποτέ δεν έχουμε βρεθεί. Δεν έχει συνευρεθεί κανένα ποτέ στη ζωή του με κανέναν. Όχι, δεν έχει. Είναι το παλιό ξέρει το οποίο δεν υπάρχει κάποια. Έλξη, η παραμικρή έλξη. Εντάξει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αναιρέσουμε. Ποιο εννοεί. Εντάξει, είναι, έρευνες. Ανερώ λοιπόν την έρευνα και την καταστρέφω. Μπράβο, μπράβο. Καλά κάνουμε. Γιατί θέλουμε και επιβεβαίωση από τους επαγγελματίες. Θέλουμε ρεαλιστική επιβεβαίωση μέσα από τους χώρους δουλειάς. Τους γιατρούς δεν τις έχει μέσα. Δεν μπορώ να κάνω spoiler, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά σε πληροφορώ ότι δεν τους έχει. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Δεν έχουν πάει σε ελληνικά νοσοκομεία προφανώς. Δεν έχουν γνωρίσει Έλληνες γιατρούς. Ξέρεις κάτι παραπάνω. Δεν από καλύτερες πηγές μου. Εντάξει, οκ. Να, γι' αυτό και τα μηχανογραφικά εδώ στην Ελλάδα είναι η πρώτη βάση. Εκτός αν είναι τόσο παραμυθάδες, δεν ξέρω τι να σου πω. Καλά, σίγουρα. Εννοείται. Είναι λίγο σαν τους ψαράδες οι γιατροί. Θα σε πω εγώ, θα σε κάνω και τέτοια. Σε αυτά τα θέματα. Σε αυτά τα θέματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Ειδικά στο θέμα αυτό, παρά είναι ψαράδες. Άκου, σου λέω, γιατί έχω και εγώ κάποιες επαφές με το συγκεκριμένο κλάδο. Αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω τώρα τις. Η μισή μου φίλη είναι γιατροί και το επιβεβαιώνω. Να είδες. Χαίρε από πουθενά. Καλημέρα. Είδες, λες κάτι για ένα επάγγελμα, κατευθείαν θα βγει ο πλέον αρμόδιος και ο πλέον ειδικός Ιωάννα μου. Οπότε, ούτε τεχνική τροφίμων να γίνουμε για να δούμε χαΐρι. Λοιπόν, τα πιο απλά σκεφτήκαμε. Δάσκαλοι, καθηγητές. Θα σου πω. Στην έκτη θέση είναι η μηχανική βιομηχανικών μονάδων, λέει. Είναι, λέει, 5% πιθανότητες, λέει, να κάνουν σχέσεις μεταξύ των, να πούμε. Ανάγκια και Χριστέ, ποιοι είναι οι μηχανικοί βιομηχανικοί. Καταρχήν εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες. Οπότε και αυτό το αφήνουμε έξω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Με ασφάλεια. Στην πέμπτη θέση, ο τομέας υγείας και ασφάλειας. Άρα κάπου εκεί μάλλον εντάσσονται οι γιατροί. Και οι νοσοκόμοι. Νοσοκόμοι και όλοι γενικότερα. Και οι ιατρικοί επισκέπτες. Και στους γκισέδες και στο ΙΚΑ. Τι είναι ερωτισμός? Βγαίνει στο ΙΚΑ, μα περιμένει την ουρά. Ναι, το ειδήλιο του ρομοτισμού εκεί πέρα. Σου έρχεται να πετάξεις τα ρούχα σου. Κανονικά, όταν περιμένεις να σε πληροφορήσουν για να πάρεις καμιά επιστροφή, αυτό να φέρεις τα χαρτιά, να πας στο άλλο γραφείο, να ανεβείς σκάλες, να κατεβείς σκάλες. Αποκτάς μια σχέση αμοιβαία. Βέβαια. Και την βγάζεις. Στην τέταρτη θέση, επαγγέλματος όπου μπορούν να αναπτυχθούν ερωτικές σχέσεις αναμεταξύ των συναδέλφων είναι οι γραμματείς. Με 5,9% Ιωάννα μου. Εντάξει, αυτό αναμενόμουν, πιστεύω. Κλεισέ, όσο δεν πάει. Έλα λίγο στο γραφείο μου να υπογράψεις αυτό, να δεις. Εντάξει, αυτό συνηθισμένο. Συνηθισμένο. Στη θέση νούμερο 3, μια μεγάλη έκπληξη στα επαγγέλματα που μπορεί να αναπτυχθεί η ερωτική σχέση αναμεταξύ των συναδέλφων είναι οι συγκολητές. Πω. Είδες, έπαθε τώρα κάτι η Ιωάννα, σου λέει αμάν. Μια ηλεκτροκόλληση, βρε παιδιά, μια ηλεκτροκόλληση. Η συγκολητή. Ίσως να. Πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο, αλλά ίσως να έχει κάτι. Είναι και θερμοί οι συγκολητέ και συγκολούνε, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τα κορμιά των έχουν την γνώση και την. Ίσως είναι επάγγελμα που απαιτεί και αυτό ρίσκο κάπως. Πετάνε σπίθες οι συγκολητές. Κατάλαβες. Οπότε ναι. Είναι φλογεροί. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Η ασφάλιση. Στην δεύτερη θέση των ερωτικών επαγγελμάτων, όχι των ερωτικών επαγγελμάτων, των επαγγελμάτων όπου αναπτύσσονται αναμεταξύ των συσχετισμοί είναι οι μάγειρες και οι σεφ, Ιωάννα μου. Με 8,1%. Εντάξει, ναι. Και αυτό πολύ καλό. Σου έβγαλε τώρα κάτι εσένα, ας πούμε. Ναι, γιατί είσαι μια κουζίνα όλη μέρα. Πάμε τα φαγητά, δοκίμασε αυτή τη συνταγή που έφτιαξε. Με το κουταλάκι. Αυτό. Εσύ. Σ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Πάω εγώ και τη λέω την άλλη τη μαγείρισα. Καλέ, πώς το τρίβεις το πιπέρι. Και μετά μόλις κλείσει και το εστιατόριο. Τι γίνεται. Θα δοκιμάζουμε τις καλύτερες συνταγές. Είπα και εγώ Πανάγια και Χριστέ. Και στην πρώτη θέση. Μπορείς να φανταστείς ποιο επάγγελμα είναι. Αστυνομική. Δεν φαίνεται. Μα
Σκέψη το λίγο. Αναμεταξύ των ναι. Εμάς. Όχι, καλέ. Στην πρώτη θέση είναι οι καλλιτέχνε. Αυτοί οι μουρντάριδες. Αυτοί οι πα τα έσχη. Γι' αυτό και δεν γίναμε καλλιτέχνες σε αυτή τη ζωή. Νομίζεις πως δεν είσαι καλλιτέχνης. Δεν είμαι καλλιτέχνης. Δεν αποδεικνύεται αυτό. Αναμεταξύ των ναι, καλέ. Όλοι μαντράχαλοι μαζεμένοι εκεί είμαστε. Η καλλιτέχνη είναι τέτοιο ένας με τον άλλο. Πολλά κοινά βρίσκουνε, πολλά κοινά βρίσκουνε. Αυτή λοιπόν κυρίες και κύριοι ήταν η στοχευμένη μεθοδική έρευνα για να βοηθήσει την νεολαία μας. Διαλέξτε επάγγελμα του το επάγγελμα του μέλλοντος. Γιατί νομίζω ολοκληρώθηκαν για τα γενικά λύκεια οι στάσεις. Νομίζω σήμερα είναι και για τα ΕΠΑΛ, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω. Εντάξει, μικρό το κακό, αλλά αυτή την εβδομάδα τέλος πάντων τελειώνει η διαδικασία και σας δίνουμε εμείς τα φώτα μας και την τεχνογνωσία μας για το πώς θα πράξετε και θα κινηθείτε στο μέλλον. Ο φίλος μας ο Κρίς μας λέει, όχι ο Κρίς μας τηλεφωνεί, άλλος Κρίς μας λέει, Μπάμπη στην πρώτη θέση λέει, προβλέπω να είναι καινοτές βόθρο. Δύσκολα σε κόβω. Χοντρός. Και τα πιο πολλά είναι επαγγέλματα της πόλης. Της πόλης και είναι επαγγέλματα χειρονακτικά. Νούμερο 1, η φίλη μας η Μαρία μας έγραψε ότι θα ήτο οι γιατροί και νοσοκόμες δεν έπεσε μέσα στην πρόβλεψή της. Μαζί μου η Μαρία κάτι έτσι. Γιατί λέει και σύμφωνα με δικιά της έρευνα μέσα στις εφημερίες γίνεται πανικός. Κανένας δεν γιατρεύεται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Για μποκανή. Γιατί δεν λέτε. Αυτό που θα πούμε όμως κυρίες και κύριοι είναι ότι θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Και έχει βγει και το ηλιοστάσιο. Έχει βγει το ηλιοστάσιο. Καλό καλοκαίρι επισήμως κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 21ης του Ιούνιου. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που προσθέτεται σιγά σιγά στην παρέα μας. Που σιγά σιγά ξυπνάει. Ξυπνάει. Και βλέπει το φως της ημέρας. Βέβαια. Και εισέρχεται επισήμως και στο καλοκαιράκι μας. Καλημέρα και στη γραμμούλα. Στο Σαράι έχει. Στο Σαράι. Είπαμε. Δεν έχει και κατακτήσει εδώ και η Ιωάννα. Μην αγοριέσαι. Σαν σήμερα επιπροσθέτως για να δώσουμε και ένα άχρηστο αθλητικό στατιστικό τροποντινά, το 1994 η εθνική ομάδα της Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνο το περιβόητο, το ιστορικό Μουντιάλ όπου είχαμε πάει κανένα μήνα στην Αμερική. Αγωνίζεται απέναντι στην Αργεντινή, τρώει μια ξυγυρισμένη τεσάρα. Εδώ το περιβόητο 4-4-2, 4 από τους Αργεντίνους, 4 από τους Βούλγαρους και 2 από τους Νιγηριανούς. Το χαρακτηριστικό αυτής της συνάντησης ήταν ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει για τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της χώρας του, με τους Μπιανκό Σελέστε, διότι στο επόμενο παιχνίδι με την Νιγηρία που έδωσε η Αργεντινή, βρίσκεται ντοπαρισμένος και αποσύρεται από την διοργάνωση και γενικότερα ξεκινάει η αρχή του τέλους για τον μεγάλο άσο του παρελθόντος. Οπότε μπορούμε να το θεωρήσουμε και εμείς αυτό επίτευγμα ότι ήμασταν η τελευταία ομάδα που μας παστέλωσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στο Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον 965 που μας γράφει μετά από τόσα χρόνια λόγω επειδή έχουμε πάρει τόσες πληροφορίες που νιώθω έτοιμος να αγοράσω ταξί. Θα δώσεις εξετάσεις, δεν θα το πάρεις έτσι άγιτε κατευθείαν. Χρόνια σεμινάριο. Ναι, ανοιχτό πανεπιστήμιο, παιδί μου, είναι η εκπομπή μας και το πρωινό μας ξύπνημα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ακόμα. 2-31-0-287-38. Αν δεν θέλετε ακόμα να ακούσετε. Είμαστε ναι, εδώ, λοιπόν. Αν δεν θέλετε να ακούσετε το Λευτέρι, θα πρέπει να τηλεφωνήσετε και να παρέμβετε στις κέρυες πληροφορίες που εισάγουμε καθημερινά στο νου σας. Και σήμερα ούτως ή άλλως το θέμα είναι αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού, Ιωάννα μου. Γιατί εμείς έχουμε τη λύση φυσικά. Ναι, γιατί άμα θέλετε να έρθετε πιο κοντά. Για πιο κοντά, γιατί το πρωινό το ξύπνημα φέρει τον κόσμο πιο κοντά. Όλη νύστα λέει και θα νομίζεις ότι οφείλεται σε σένα. Δεν οφείλεται σε σένα, οφείλεται στην νύστα σου.
Βέβαια, γιατί άλλο το τι συμβαίνει αναμεταξύ των έμεσους εργασιακούς χώρους πως αναπτύσσονται ερωτικές σχέσεις και άλλο το τι ερωτισμό εκπέμπει ένα επάγγελμα. Με το που το ακούς το όνομά του. Με το που το ακούς. Και υπάρχουν τέτοια επαγγέλματα. Δεν ξέρω αν είναι, και μάλλον είναι όλα κλεισεδιάρικα. Είδες, τελικά και οι ταινίες συγκεκριμένες είναι επηρεασμένες μέσα από τη ζωή. Υπάρχουν σεξι ανδρικά επαγγέλματα και υπάρχουν σεξι γυναικεία. Η Ιωάννα κατευθείαν μας είπε τον Αβαγουσώστη. Ίσως κάτι θα είχε στο μυαλό της. Πολλά επαγγέλματα είναι. Πολλά όμως. Είναι. Άλλο ποιο μπορεί να είναι. Ραδιοφωνικός παραγωγός, ας πούμε. Δεν είναι σεξι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όμως είναι μέσα στη λίστα. Είναι αλήθεια. Θα μπορούσαμε να είμαστε και αυτό το παιχνίδι με τις πέντε. Ρωτήσαμε και μας βγάλα τις πέντε πιο πιθανές απαντήσεις. Και ναι, ραδιοφωνικός παραγωγός θεωρείται. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ απλό. Δεν βλέπεις τη μούρη του άλλου. Οπότε μπορείς να φαντάζεσαι. Κυρίως αυτό, αλλά ακούς τη φωνή. Βέβαια. Και ονειρεύεσαι. Ναι, ακούς και τη φωνή που έχεις στη γραμμή. Καλημέρα. Δες εδώ ερωτική φανούλα, πώς να μην την ερωτευτείς αυτή τη φανούλα, κανονικά. Διότι εδώ μας λένε, ας πούμε, ότι ο ραδιοφωνικός παραγωγός είναι ένας άνδρας με υπερεχό. Λέει εδώ, σαν αντρικό επάγγελμα σεξ. Να σου πω και ένα ακόμα. Σονάρα, συνήθως λέει παντρεύεται μία από τις θαυμαστιές του ή τη συμπαρουσιάστρια του. Είπα να μην το πω πριν. Να μου φέρεις έψιλον 9 πρίκες και τέτοια και θα σου πω εγώ. Δεν ξέρω που τα έχω. Ποιο άλλο θεωρείς, ας πούμε, αντρικό? Λοιπόν, τον ντράμερ. Χτυπιέται το σάχτα πόδι. Εγώ το θεωρώ πολύ ερωτικό. Ντράμερ, εξαρτάται τώρα. Αν είναι ντράμερ, πού να σου πω, ας πούμε. Στη Βύση όχι, αλλά είναι ντράμερ. Τι λες καλέ στη Βύση? Για μένα προσωπικά όχι. Τι λες, αν είναι κουβατσέας, ας πούμε, ο παλιός ντράμερ της Βύση. Όχι, δεν το είπα συγκεκριμένα, το είπα. Καλά, του κουβατσέα και να θέλεις, δεν. Δεν θα θέλει αυτός, πίστεψε με. Αλλά πιστεύω ότι για μουσική. Γενικά το επάγγελμα του μουσικού. Ντράμερ είναι τα βρατισμένα παιδιά, έχουν μπρατσόνια είναι αυτοί. Αλίμονο σε εμά να πούμε του. Τους εύσομους τους τραγουδιστές, εγώ, ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Μουσική, τραγουδιστής, να το συγκεκριμοποιήσουμε. Εγώ πιάσει την τράμερ, ας πούμε. Παιδί μου, η επαγγελματική μου προσέγγιση είναι στοχευμένη. Και ραδιοφωνικός παραγωγός. Και καλλιτέχνης. Και τραγουδιστής, έμα. Έχω υπάρξει και αγρότης στο παρελθόν. Τι άλλο. Τι άλλο. Άμα σου αναλύσω, έχω δουλέψει και στην εστίαση. Τέσσερα. Τι άλλο έχω κάνει, ας πούμε, για να σκεφτώ. DJ 5. Εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα. Όχι, σκέφτομαι αν έχω κάνει. Πώς το λέγαμε πριν. Γκαραζιέρης που ήταν μέσα πολύ. Είπαμε αυτό. Και αυτό από τελείω. Όχι, δεν έχω ξεβουλώσει. Ο πιλότος είναι ένα επάγγελμα το οποίο επινένει, ας πούμε, έναν ερωτισμό. Από τους άντρες της γυναίκες. Είναι παραδοσιακά ο πιλότος. Έλα, πέταξε με. Έτσι, πέταξε με στα σύννεφα. Έλα μαζί μου να πετάξουμε και ιστορίες. Ο επιχειρηματίας, γενικός και αορίστος. Τώρα τι επιχειρηματίας, αλλά εμπνέει έναν ερωτισμό. Ναι, όχι, θα μπορούσε. Λες, όχι, νομίζω. Αν έχουμε αυτά τα δύο πιλότα. Θα μαχρωστάει τα παλιά τη κεφαλή του. Θα μου τα πει όλα και θα σου πω ποιο είναι το πιο πιστεύω εγώ. Ναι, ο επιχειρηματία. Διότι εμπνέει ένα δυναμισμό, αυτό είμαι κυρίαρχο. Ναι, ναι, που καλά σιγουριά το μου. Θα σε πει. Έλα να πληρώσουμε τον ΕΦΚΑ, έλα να πληρώσουμε το ΤΕΒΕ. Πάει, έφυγε η λίμπιντο, ξεκάθαρα. Ο πυροσβέστης από αντρικά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, με τη μάνικα συγκεκριμένα. Ο πυροσβέστης και η μάνικα του μαζί πάνε αυτά τα. Φτιάνει εκεί το στήλο αυτό που είναι σαν το pole dancing και κατεβαίνει. όσο να είναι, έχει να δει. Είναι σεξ. Το τάβλι, που παίζει το ταβλάκι του. Εξάρες, άμα καταλαβαίνεις. Πλακωτό. Φεύγα μετά. Το πλακωτό έχει φεύγα, εάν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδάκια. Καλώς το Αράου. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε? Σήμερα, κύριε Μπάμπη, την εκπομπή την έχεις κάνει πολύ μπάχαλο. Μα, μόνο σήμερα. Μόνο οι οικοδομές δεν δουλείψεις. Μόνο οι οικοδομές. Οικοδομέρα, ανοίχτα. Μόνο τις οικοδομές δεν δουλείψεις. Δεν έχω, έχω τραγουδήσει για τις οικοδομές όμως. Το ξέρεις αυτό? Μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα στην οικοδομή. Πέρασε του Παπανδρέου το Γιωργάκη. Έτσι, 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 βεβαίως. Έκανε στον Καναδά, είχε τέτοια τύχη. Όχι στον Καναδά, και στη Σουηδία, στη Σουηδία. Α, Σουηδία καθάριση. Τρένα, ναι.
τους δρόμους λέει εκεί πέρα. Ναι, 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 ναι. Ξέρεις τι πρέπει. Ο Αντώνης Σαμαράς δούλεψε σε πιτσαρία. Ναι, πιτσαρία. Mm-hmm. Γι' αυτό όλοι μας κατάστρεψαν όλοι τους. Τι λες, πού μας κατάστρεψαν. Στο διάλογο όλοι τους. Ουε, 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 άκου τώρα, να βγει η κούλα. Να βγει, γιατί δεν βγαίνει η κούλα, ναι. Να δώσει λίγο. Ναι. Να ταιριάσει λίγο την εκπομπή, γιατί την παραχάλασατε. Την παραχαλάσαμε. Αυτά έχω να πω. Α, εντάξει. Άντε, γεια. Οργισμένος ακροατής, την παραχαλάσαμε την εκπομπή και την παραχαράξαμε. Ο γιατρός βεβαίως, όπως προείπαμε, αυτά είναι τα 5-6 ραδιοφωνικά λέω, αντρικά επαγγέλματα. Στην αντιστοιχεία, την γυναικεία, ποια θεωρούνται. Μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, ποιο γυναικείο επάγγελμα μπορεί να εκπέμπει έναν ερωτισμό και να γοητεύει τα αρσενικά πλήθη, ον προκειμένο. Παρουσιάστρια, ας πούμε. Όχι. Ηθοποιός. Όχι. Όχι. Δασκάλα. Κάτι ξέρεις εσύ. Καθηγήτρια, επομένως. Αυτός που έχει γράψει το άρθρο απλά έχει κάτσει και έχει δει ταινίες. Και οπότε έχει χρησιμοποιήσει όλα τα κλισέ. Δασκάλα, τέτοια αυτό, ιστορίες, ναι. Τι άλλο. Είναι η φυσιοθεραπεύτρια. Ναι. Μασάζ. Τα έχουμε και πριν αυτά. Με το νου του βέβαια αυτό το πάει στον φυσιοθεραπευτή, σε παίρνει εκεί, σε λιγάει, σε κάνει, σε πονάει. Δεν έχει καμία σχέση. Αλλά αυτό με το νου του έχει ότι αυτό. Κάνω... Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, ναι, πούμε. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει μπασάζ. Μήπως είναι κομμότρια. Δεν το έχει ούτε την κομμότρια. Να ζήσουν οι κομμότριες τα έμορφα κορίτσα που λέει και το τραγούδι. Είναι η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων. Το σκεφτόμαστε να το κάνω στην επάγγελμα, να ξέρει. Ναι, η δημιουργικότητα λέει δείχνει μια επαναστάτρια. Βέβαια, η επανάσταση Ρόζα Λούξεμπουργκ, κυρίες και κύριοι των επαγγελμάτων, είναι η διακοσμήτρια. Η οποία ασχολείται με διαφορετικά πράγματα πέραν της καθημερινότητας. Μπορεί να δώσει εναλλακτικές λύσεις σε σοβαρά προβλήματα. Όλα αυτά είσαι. Πρόκειται για μια δημιουργική γυναίκα που βρίσκει πάντα λύσεις σε αυτό που την απασχολεί. Μάλιστα, και εμπνέει γοητεία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Η κομμότρια είναι. Το είπαμε ότι δεν είναι. Α, θα κάνουμε. Είναι η επιχειρηματίας. Πάλι. Πάλι και σε γυναίκα. Εντάξει, ας το πάρουμε και αυτό. Το τέβε, παιδί μου, το τέβε έχει ερωτισμό. Τελείωσε. Όσοι υπάλληλοι έπρεπε να είναι τότε. Κοίταξε, στην εποχή μας όπου ψάχνουμε να βρούμε όλη την σιγουριά, νομίζω ότι ο δημόσιος υπάλληλος θα ήτο ένα επάγγελμα που θα ανέπνεε ερωτισμό. Όχι καθόλου. Όχι, καθόλου. Γιατί καλέ, υπάρχουν λογιών δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί. Γιατί εγώ σε αυτούς που πέφτω κάθε φορά. Να με κάνω να μην θέλω να ξαναπάω. Πού πηγαίνεις, σε τι υπηρεσίες, να φτιάξουμε μια υπηρεσία ερωτισμού, να κάνουμε να ένα... Να βάλουμε λίγο χρώμα ίσως, ναι. Και λίγο καλή συμπεριφορά. Όχι, καλή συμπεριφορά. Ακούτε δημόσιοι υπάλληλοι, ακούνε, δεν ξέρω τι ώρα ξυπνάνε και πάνε στις δουλειές. 8 η ώρα με ξεκινάει, δύσκολα. Θα προλάβαινε να ακούσουν αυτά τα 5 λεπτά τα κρίσιμα τώρα. Τα 5 κρίσιμα λεπτά. Η συμβουλή της ημέρας είναι ότι θέλουμε να εμπνεύσετε λίγο μεγαλύτερο ερωτισμό εδώ για να φτιάχνετε την... αποστολή που έχουμε στις δημόσιες υπηρεσίες πιο ευχάριστη. Είναι ο σύμβουλος ή σύμβουλος δημοσίων σχέσεων, η Πιαρτζού καλέ. Μάλιστα. Το λένε έτσι, σύμβουλος δημοσίων. Καλησπέρα, καληνύχτα. Αυτά εκπέμπει μια... έναν ερωτισμό και η δασκάλα βεβαίως όπως προείπες είναι τα 5 επαγγέλματα. Νομίζω έχουμε βρει την κατεύθυνσή μας. Εγώ αισθάνομαι καλυμμένος γιατί με πιάσανε τρόπο. Τι να δεν έχει και σένα. Όταν θα γίνεις δασκάλα, τότε θα πάρεις και το πτυχίο ερωτισμού που θα σου απονέμει το ενδεικτικό που θα σου απονέμει το λόγο επειδή. Το λόγο επειδή στη δεύτερη του ώρα, όπου βαδίζει σιγά σιγά προς το τέλος του. Καλημέρα στην γραμμούλα. Είναι σαν να του πατάμε το κεφάλι μέσα στο νερό, να του το βγάζουμε και να ξοράμε στο βούτυγμα. Θα σε βουτάμε στην ανυποληψία, εάν δεν συμμορφώνεσαι. Καλημέρα στη γραμμούλα την τελευταία. Καλημέρα, γεια σου Λευτέρη, γεια σου, σε χάνουμε. Χάνετε το σήμα.
Σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε, γιατί θέλω να μεταδώσω ένα τραγούδι δικό μου, αφού δεν το ζήτησε κανείς. Γιατί. Είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Παγκόσμια ημέρα μουσικής αυτή. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικάρας είναι. Ευρωπαϊκή, όχι παγκόσμια. Αλλά η Ευρώπη έδωσε τα φώτα της σε όλο τον παγκόσμιο πολιτισμό. Οπότε το θεωρούμε ως απικίες δικές μας είναι ούτως ή άλλως και ο υπόλοιπος πλανήτης. Γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής με Bubbles Batmanides Company. Ένα τραγούδι που συνδυάζει την εργατιά, τον ερωτισμό. Τι άλλο μπορεί να συνδυάσουμε, τα πάντα τα έχουμε την πει. Επανάσταση και την επανάσταση βάλε μέσα. Μέρα νύχτα νύχτα μέρα στην οικοδομή. Ιωάννα μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κέρια παρουσία σου. Ήταν πολύ ξεσηκωτικό από το πρωινό και πάλι σήμερα. Και πάλι ξενίσταξες νομίζω, τα καταφέραμε. Σιγά σιγά, το πέτυχες ναι. Πετύχαμε το σκοπό μας και ξυπνήσαμε. Ξυπνήσαμε και φεύγουμε, σας εγκαταλείπουμε. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί ο Τύρης Βακάρος μέχρι και τις 10. Φιλιά, τσάω. Μέρα νύχτα, νύχτα μέρα στην οικοδομή. Πάνω κάτω, κάτω πάνω, δίχως αντοχή. Κι όλα αυτά τα υπομένω για την υποδομή. Για να φτιάξω σπίτι για σένα ναι μωρί. Γιατί, γιατί, γιατί. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου. Κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου. Κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Δεν αευγεί, παίρνω το μυστρί. Αχ, το δρόμο μου το ξέρω για την οικοδομή. Με λάσπη και νερό χτίζω το γιαπί. Και στην πετονιέρα ρίχνω τσιμέντο Ηρακλή. Αχέτ, αχέτ γιατί. Αχέτ, αχέτ γιατί. Σου είναι το κορμί σου. Κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου. Κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Υποδομή σου είναι το κορμί σου.